Έλα, καλή χρονιά, ρε φίλε. Έλα. Άι, ο παλιός ο χρόνος. Έτσι, μπράβο. Ας γιορτάσουμε, παιδιά. Και του χωρισμού ο πόνος. Τι λέμε τώρα. Ας κοιμάται στη καρδιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να σου πω, το τραγουδάτε αυτό στο σπίτι. Τι. Το τραγουδάτε στο σπίτι αυτό. Όχι. Όχι. Ούτε καν. Είχαμε μια θεία που το τραγουδούσε, να ξέρεις. Μελωδικά, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, όταν ήταν πάνω στο. Όταν ζούσε. Με τέμπο ή. Και ήταν πάνω στο σπίτι, το ξηγιόταν έτσι. Συνάδελφος από ανταγωνιστικό ραδιόφωνο. Όπα. Σε έκραξε που βάζεις, που παίζουν δύο ταυτόχρονα live. Γιατί? Γιατί λέει ο ένας φαίνεται μια γωνία και ο άλλος φαίνεται την άλλη. Καλός φίλος. Καλός φίλος. Ο Κώστας. Ο όχι, όχι, άλλος. Ποιος? Άλλος. Ο Αριστοτέλης. Ποιος? Άλλος. Όχι, όχι, όχι. Ποιος? Όχι. Έχουμε πολλούς. Ο Μιχάλης. Μιχάλης λέγεται. Αδελφός. Ναι. Κράζει. Ακούει, ναι. Θαυμάζει. Ακούει για να κράζει, φίλε. Ναι. Αδελφός. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, για πες. 2 Ιανουαρίου, φίλε. Η μοναδική από τις εργάσιμες ημέρες που δεν δουλεύει κανένας. Δηλαδή. Μόνο εμείς. Τα πάντα είναι άδεια 2 Ιανουαρίου. Πρώτη εδώ. Ναι. Είναι όμως σε πολύ καλή ημέρα γιατί είναι εύκολη όσον αφορά το παρκάρισμα. Θα έλεγα. Αν σκεφτείς το δράμα που έχει συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, ναι. Γι' αυτό εγώ δεν κατέβηκα ούτε την παραμονή, βέβαια, ούτε μετά την αλλαγή του χρόνου. Και σήμερα βρήκα και πάρκαρα. Μέσα στο Λίμπερο. Δηλαδή. Στον έκτο κατευθείαν. Μόνο μέσα δεν το έβαλα. Μάλιστα. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Θα φύγουμε κατευθείαν μετά, φλέγα. Καλό είναι αυτό. Μας περιμένει κανένας μετά. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, για πέρα. Πάω. Εσύ έλεγες εκείνο. Άσουμε να ούμε. Τι έχουμε, φίλε. Χαιρετούμε και τους φίλους στο Instagram που έχουν συνδεθεί. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, καλή φίλη. Power of Love. Καινούριο. Ναι, φίλε, μετά τεράστια επιτυχία του πρώτου. Ξεκινάει και το δεύτερο. Ξεκίνησε βασικά. Παρότι έχω τρομερή ανθεκτικότητα στη τρασίλα και στη κακή τηλεοπτική εκπομπή, δηλαδή έχω δει πολλά πράγματα. Ναι. Αυτό, φίλε, δηλαδή με τερματίζει. Δεν μπορώ να το δω. Είναι τόσο κακοφτιαγμένο, στημένο. Ναι, αλλά πουλάει, ρε. Μα είναι αδιάφορο, ρε φίλε. Ναι, αλλά είναι τόσο. Είναι σκουπίδι τηλεοπτικό, εντάξει. Ξεκάθαρα, ναι, για να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, ρε, εσύ. Έχουν περάσει πολλά. Εντάξει, αλλά αυτό δηλαδή τώρα είναι. Έχουν περάσει πολλά σκουπίδια κατά καιρούς. Αυτό πιστεύω ότι είναι top. 10 κλαρίνια κι άλλες 10 πόσες είναι. Κοπέλες. Και επίσης, όσο και προσπάθησα το πρώτο να δω, γιατί τώρα αυτό κατά λάθος πήρα χαμπάρι ότι ξεκίνησε ξανά. Ναι. Στο πρώτο, δηλαδή που έδωσα, ρε παιδί μου, μάχη, 2-3 επεισόδια, δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Δηλαδή, ούτε. Δεν καταλάβαινα ποιος ήταν ο σκοπός. Εγώ ένα είχα δει και όχι ολόκληρο, λίγο το χάσα. Α, βαρετό. Α, καλά. Άντε, γεια. Τώρα δεν στελάει, τώρα α πούμε αυτό το τίνο, τώρα δέντρο. Έχει κι άλλο αλήτη και λέει: περιμένω καινούριο σεζόν Power of Love σχολιασμό από Νίκο Παπαδόπουλο, να ξέρει. Λέει ο φίλο. 100%. Σήμερα θα ασχοληθούμε και με το μακελιό και το πρωτοσέλιδο, έτσι, ναι. Γιατί έχει ψωμί. Και αυτό το οποίο. Έχει κάποια ενημέρωση που δεν έχει όλα. Καταρχάς, όταν λες το προσέγγιση του μακελιού, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει τι ένα γράφει το μακελιό. Τι είναι το μακελιό. Το μακελιό είναι η εφημερίδα του Στέφανου Χίου. Ναι. Και τι έχει αυτή την εβδομάδα, σήμερα μάλλον. Αχ, τι. Ευκαιρία για την United. Ευκαιρία για την United, ναι. Που παίζει με την Newcastle. Newcastle. Μάλιστα. Για την Ειρήνη Καζαριάν. Την νικήτρια του Greece Next Top Model. Τι. Τη μ' αρέσει που σε εφημερίδα γράφει το πρωτοσέλιδο αποκλειστικά το βίντεο. Πού είναι η εφημερίδα, εφημερίδα λίγο δύσκολο να πει. Σκολο δίνει με DVD. Ναι, όντως. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι όμως αυτή. Το λέγαμε το μεσημέρι εδώ πέρα που μιλούσαμε και το συζητούσαμε. Ναι, ναι. Αυτή μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα μετά από αυτό. Εγώ θα σου θυμίσω. Να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή. Τι κακό έκανε το κορίτσι, ρε φίλε, πια που το κάνουμε τόσο ζήτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, είναι κάτι το οποίο ας πούμε, το κάνουν πολλές γυναίκες. Okay. Και ναι, πού είναι δηλαδή είναι το περίεργο, ας πούμε. Ναι, αυτό. Και ο άλλος τραβώσε βίντεο. Αυτό στην κατηγορεί ότι έτσι κρίθηκε ο τίτλος στο γνωστό reality που είχαμε. Κοίταξε, αυτό, φίλε, είναι μια κατηγορία την οποία δεν μπορούμε να την υιοθετήσουμε σαν εκπομπή, διότι δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο, σωστά. Ναι. Ωραία. Ωστόσο. Την αναφέρουμε χωρίς να την υιοθετούμε, την αναπαράγουμε. Ναι. Έτσι, δεν την υιοθετούμε, δεν λέμε ότι αυτό έγινε. Απλά λέμε ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία για το κορίτσι. Εντάξει. Εσύ έχεις εικόνα του βίντεο, Νίκο Παπαδόπουλε. Έπεσε στα χέρια μου. Α, μάλιστα. Έπεσε στα χέρια μου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πραγματικά πολλά παιδιά στο διαδίκτυο έτοιμα και μάχημα πάντα. Το έκανε έργο, Στέφανος Χίος. Ούτως ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για εμάς που έχουμε ραδιοφωνικές εκπομπές και όλα αυτά. Προσωπικά το βίντεο ήρθε στο Messenger μου μία μέρα μετά την νίκη της. Ναι. Να ξέρεις. Δηλαδή έχει κάνει δύο εβδομάδες οπότε τελείωσε αυτό το σκηνικό.
με την Καζαριάν. Η Ειρήνη Καζαριάν. Το κορίτσι θα κριθεί ως μοντέλο, Νίκο Παπαδόπουλε, ως μοντέλο κρίθηκε. Αλήθεια είναι, ναι. Έτσι. Και από τους κριτές και από τον κόσμο βγήκε πρώτη, Greece's Next Top Model. Πήρε, θα γίνει το πρόσωπο της Dustin Cream για ένα χρόνο. Και επίσης τι άλλο θα είναι. Πήρε και συμβόλαιο από την. 50.000 κάρες πήρε. 50.000 κάρες στα και μετρητά. Έτσι, ωραία. Και συμβόλαιο από την. Ρε, κόλλημα. Place Model στο Αμβούργο. Δεν την ξέρω. Εντάξει. Τώρα όλα τα άλλα είναι οδοντόκρεμες, φίλε. Τα πήρε. Τελείωσε τώρα. Οδοντόκρεμες. Μάλιστα. Τι γίνεται άλλο, για πες. Καλά, φίλε. Ήσυχη. Θα κινηθούμε αθλητικά δηλαδή στο δύο ρόλο. Λίγο αθλητικά, λίγο από εδώ, γιατί έχουμε και πραγματάκια να σχολιάσουμε. Φτώχεια καταραμένη στην πόλη. Φτώχεια καταραμένη στην πόλη γενικότερα, ναι. Στον ένα κάνουν αποχή, στον άλλο δεν έχουν να πληρώσουν τον μπαν. Είναι λίγο. Η Θεσσαλονίκη μπασκετομάνα. Το ποδόσφαιρο δεν έχει ούτε αυτή τη εβδομάδα. Όχι. Μόνο μπασκετά. Α, καλά. Μόνο μπασκετά. Αυτή τη εβδομάδα γιατί δεν έχει. Σχολεία, τι φάση. Έχει κύπελο στα μέσα τη επόμενη. Κάτι τότε σου δεν έχει αγωνιστική. Όχι. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το μεθεπόμενο Σάββατο-Κύριακο. Okay. Υπήρχε ένα ενδεχόμενο η 15η αγωνιστική να γίνει τώρα. Αλλά για να μην χαλάσω το πρόγραμμα γενικότερα των ομάδων, λένε εντάξει, θα το κάνουμε. Θα πάμε μια αγωνιστική πίσω στο πρωτάθλημα και θα συνεχίσει όσο έχει. Ναι, να πάει μια αγωνιστική πίσω. Εγώ δεν είπα. Δεν έχει τίποτα. Να ξεκουραστούν οι ομάδες, δεν φαίνεται να συνταχθούν. Μα πόσο ξεκουραστούν ακόμα, καταρχάς. Κάτσε, ρε Νίκο! Μια χαρά είναι η διακοπή. Εδώ δεν έχουμε κάνει μεταγραφή ακόμα. Περίμενε. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, γιατί να μην γίνει λόγω του αγιασμού των υδάτων, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Θεοφάνεια. Σάββατο με Θεοφάνεια. Κυριακή. Κυριακή, Κυριακή. Άρη, ήρθε στο Λίμνο. Παιδιά, όλοι στο παλέ. Εισιτήρια να πάρετε. Βγήκανε σήμερα και σε πολύ καλή στιγμή. Λοιπόν, έρχεται ερώτημα πραγματικά ατομή για την εκπομπή. Στέλνει ο φίλος ο Πολύβιος και λέει: τι γίνεται με Νίνο και DPG. Καλή χρονιά. Αδελφέ, έχει πάρει χαμπαντή. Είμαι ένα άλλο, δώσε παράδειγμα. Αδελφέ Πολύβιε, καλή χρονιά, αδελφέ. Να σε καλά. Τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. Έχει πάρει χαμπαντή, γίνεται έτσι. Είναι. Ξέρεις ότι ο Νίνο επιστρέφει. Και γίνεται viral λόγω. Λόγω DPG. DPG. Ναι, ναι. Ο οποίος παίζει παντού. Το είμαι ένας άλλος. Το είμαι ένας άλλος. Και βέβαια εννοείται το βίντεο το οποίο φτιάχτηκε. Φιλοτεχνήθηκε μάλλον. Ναι. Το βίντεο το έχεις δει. Όχι. Δεν έχεις δει το βίντεο. Ποιο βίντεο δηλαδή. Είναι το σκηνικό χωρίς ήχο από τα πινελίκια στο σεφ. Ναι. Το έχεις δει αυτό το βίντεο, δεν μπορεί. Με το Σπανούλι. Είναι... Όχι. Όχι, ποιο. Όχι, όχι. Στο σεφ σου λέω. Α. Στο Σαντορίνη και Φιλίας. Ναι. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει παίξει εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Παλιό είναι, είναι καμιά πριν 4 χρόνια. Ναι. Στο οποίο ο DPG είναι στο γήπεδο. Ναι. Μέσα στο σεφ. Ναι, ναι. Και είναι δίπλα από τη γραμματεία και μπιντελικό του διαιτητή. Στο βίντεο περνάει ρε παιδί μου ήχος, αλλά είναι από φασαρία γύρω-γύρω λοιπόν. Και έχουν κόψει τον ήχο και παίζει. Νίνο. Ένα άλλο ζω σε παράνοια. Και το έχει ανεβάσει ο DPG, φίλε αυτό. Σοβαρά. Εννοείται. Κάτι δεν το έχει δει αυτό. Story, το έκανε η ανάρτηση. Ρε, ανάρτηση κανονική. Άμα πει στο λογαριασμό του, είναι εκεί. Δεν κατέβασε, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, ναι, γίνεται μεγάλο πανηγύρι και το φοβερό ποιο είναι. Επειδή έχουμε κάνει διατριβή στην τυπιζολογία. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το account του DPG το οποίο δίνει το ενδιαφέρον. Όταν ο DPG ασχολείται με ένα πράγμα, ασχολείται και όλα τα DPG account γύρω-γύρω. DPG account. Είναι ολοπίνη 22, ο Ballness Ball που σεβόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και διάφοροι άλλοι. Οι οποίοι κάνουν και αυτοί με τα viral το είμαι ένα άλλο ζω σε παράνοια. Κατάλαβε ναι. γιατί το έκανε ο πρόεδρο, δε φίλε. Όντως. Γι' αυτό. Ένα πήγαινε στη Βουλγαρία και τον έκανε ρηπό στο DPG, α πούμε, που το άκουγε, που οδηγούσε πάνω στη Βουλγαρία. Πάλι έβγαινε τέτοιο. Ναι, Νινό. Ναι, 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 ναι. Και νομίζω και έχει κάνει τάκ τον Νίνο και λέει γίναμε διεθνεί. Νίνο λέει γίναμε διεθνεί. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τρομερά πράγματα. Θεωρεί influencer τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Εξελίσσεται πλέον πολύ. Ναι, ναι, εξελίσσεται. Ναι. Ήταν, θυμάμαι την Πρωταπριλιά, ναι. που είχε βάλει το Sport FM ένα πρωταπριλιάτικο άρθρο ότι ο Θανάσης Γιανακόπουλος, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος αγόρασε μετοχές του Instagram, εγώ στην αρχή για 10 χρόνια το έφαγα, να ξέρετε. Ναι. Και μετά λέει Πρωταπριλιά και τα λοιπά, αλλά ναι. δεν θα πήγε καθόλου την πραγματικότητα αν γινόταν νομίζω αυτό το πράγμα δηλαδή σαν είδηση. Θα ήταν πολύ πολύ διεπαλότη, καλέ μου φίλε, ξέρω ότι είσαι λίγο hater του DPG, εμείς είμαστε fan, okay. Είμαι πολύ συμπαθητικό, έτσι. Δηλαδή, ξέρει λίγα παραπάνω πράγματα από εμά. Εμεί μόνο το χαβάλε πολλά παραπάνω. Okay. Νομίζω ότι πρέπει λίγο. Να μάθει λίγο παραπάνω πράγματα για αυτή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί. Νίνο, πρώην γαμπρό. Έλα. Βαρδινογιάννη. Βαρδινογιάννη. Πρώην όμω. Πρώην. Ναι. Δεν άντεξε το χρόνο αυτή η σχέση. Ναι, το παιδάκι βγήκε, φίλε. Βγήκε το παιδάκι. Άρα, ό,τι και να γίνει, τον Νίνο.
Ό,τι και να γίνει, δεν θα τον αφήσει η οικογένεια έτσι. Δηλαδή, χώρισε, ξεχώρισε, το παιδί είναι δικό σε του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φτωχός, γαμπρός, πλούσιος, η οικογένεια παίρνει διατροφή ο άντρας. Σε αυτή την περίπτωση, ναι. Εγώ, άμα ήμουν Νίνο Ξυπολιτάς, το παιδί θα άφησα να το πούνε Νίκο Βαρδινογιάννη. Δεν θα ήθελα καν το επιθετό μου. Ναι. Δεν θα με ένοιαζε καν. Θα, άμα θέλετε, θέλετε βάλτε. Λες να έχει δηλαδή paycheck, ας πούμε, κάθε μήνα. Δεν θα μείνει ποτέ χωρίς δουλειά, είμαι σίγουρος. Δεν πιθανό, θα πεινάσει είναι ποτέ. Πιθανό, είναι πιθανό. Εντάξει. Και όλο και κάπου τον βλέπεις. Η Ζένια επέλεξε τον Τζόνι για το κόκκινο δωμάτιο. Μάλιστα. Έλα ρε Ζένια. Η Ζένια. Η Ζένια, από η Ζένια τι είναι, από πού είναι. Ζένια είναι. Ο Τζόνι. Δηλαδή, Γιάννη δεν μπορεί να σε πούνε, ρε φίλε, με αυτό το μαλλί το. Το μαλλί. Και θα βγαίνει και τηλεόραση, φίλε. Το δηλαδή, καπέλο δηλαδή. Ναι. Δεν πρόλαβε να πα λίγο στο κομμωτήριο έστω κάπου. Αυτή είναι που παίζει τα διλήμματα. Η μία ξανθιά. Ευτυχή τέχνη. Σκατενία κατεία καινούριου. Κορυφαία πρωινή εκπομπή. Αυτή λοιπόν η μία. Ναι. Πει τα διλήμματα. Είναι εδώ πέρα τώρα στο πάρο. Αχ, δεν ξέρω τι να κάνω και κοιτάω τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ακόμα. Πάει το live, έπεσε. Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω αν παίζει ακόμα στα διλήμματα. Δεν ξέρω τι έπαιζε σίγουρα. Ναι. Ναι. Φοβερό. Αυτή. Αυτή εδώ. Σκυλάκι, όπα. Η Μαρία Μπακοδήμου, ρε φίλε. Γιατί ρε Μαρία Μπακοδήμου, γιατί. Ενώ είσαι μια τόσο ποιοτική, έτσι. Καλά, και πολύ ντυμένη γενικότερα. Αυτό και πολύ πιστεύει την Μπακοδήμου που μπανίζει το βλέπω. Ωραίο μπλουζάκι φοράκι, πολύ ωραίο μπλουζάκι έτσι. Ωραία. Αυτά τα μπλουζάκια, φίλε, που είναι. Με στάμπες. Και με στάμπες και είναι. Όχι, εγώ. Χειμωνιάτικο μπλουζάκι. Όχι χειμωνιάτικο, ψέματα. Είναι κολλητό. Το ύφασμα του t-shirt το οποίο είναι μακριμάνικο. Μακριμάνικο, ναι. Πολύ ωραίες μπλούζες. Πάρα πολύ, ναι. Πολύ ωραίες. Πολύ είναι αυτά τα κολλητά. Η Ζένια. Η Ζένια, θα λέγαμε τα. Στον μπαλκόνι, άμα βγεις. Ναι. Βγες στον μπαλκόνι να δεις το φεγγάρι που φέγγει την πόλη, Νικοπαδόπουλε. Έχουν χιλιοτραγουδιστεί αυτά. Καλό. Καλό. Ναι, η Ζένια. Κάτσε λίγο. Δώσε δίσε λίγο εικόνα από. Άσε την Παγκόσμια. Δεν έχουμε δει καμιά άλλη να δούμε. Ο Τζόνι και η Ζένια επέλεξαν ένα τον άλλο για το κόκκινο δωμάτιο. Και τι θα γίνει στο κόκκινο δωμάτιο. Θα πάνε και θα μιλήσουν. Oh, καλά. Δηλαδή να έχει και λίγο κανένα μπαλαμούκι. Ναι, 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 έχει λίγο ενδιαφέρον. Ναι, okay. Ναι. Βλέπουμε κάτι. Αλλά δεν έχει. Και μάλιστα, νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά από το πρώτο, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν ένα τον άλλον με έναν 8 ώρες μέσα στο σπίτι. Κάτι τέτοια και από εκεί μου την γύρισε. Είναι μόνοι με 24 ώρες μέσα εκεί. Όχι. Αβγαίνουν, ναι. Νομίζω 8 ώρες τη μέρα. Και γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη αυτό το σκηνικό. Γιατί είναι γι' αυτό του Ατζούν. Α, δεν γίνεται Ελλάδα. Όχι. Τουλάχιστον το προηγούμενο έτσι ήταν. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Πολλές άχρηστες πληροφορίες έχουμε εδώ στον κόσμο. Ναι, όντως είναι δηλαδή λίγο κακό. Λίγο κακό. Ειλικρινά. Με τις ομάδες μας τι γίνεται, Νικοπαδόπουλο, θα πάρεις κανένα παίχτη. Με τις ομάδες μας. Ο Βέλεθ φεύγει. Όχι. Γιατί λέγανε ότι φεύγει. Γιατί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Ναι, γιατί και πριν κανένα δίμηνο είχε δημοσιεύματα στην Ισπανία για τον Βέλεθ που λέει ότι το θέλει Ταραγώνα. Ο Βέλεθ γνωστόν. Κατάγεται την Ταραγώνα, έχει παίξει την Ταραγώνα. Ναι. Έβγαλε το παιδί. Γυμνάστικ Παύλα Νάστικ Ταραγώνα. Έτσι, έβγαλε το παιδί σήμερα μια δήλωση μέσα στο site. Πάει, είπε ότι είμαι πιστό στον Άρη. Είμαι εδώ πέρα, αφοσιωμένο κτλ. Α υπόπτωση. Πάει Ταραγώνα, ανακοινώνει τη συμφωνία. Όποιο θέλει. Πρόσεξε, να σου πω κάτι, το Βέλεθ έχει συμβόλαιο. Εντάξει. Άμα θέλει, κύριε, θα πληρώσει. Αυτό, κατάλαβε. Εδώ πέρα, Φραν Βέλεθ. Αλλά έχει ανέβει το κόστο τώρα. Σκάσε, ναι. Σκάσε μια 700 και το πάρει. 700. 700. 700. Φραν Βέλεθ. Φραν Βέλεθ. Εδώ ρε παίρνει 1,5 χαρτί ο Χατζερίδης και δεν θα πάρω 700 για το Βέλεθ. Σοβαρευτείτε λίγο τώρα. Το χρησιμοποιούν όλοι πλέον, οπότε. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Είναι πώς το λένε, από εκεί ξεκινάει η κουβέντα οποιοδήποτε είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή λέει, πόσα προχατζέζει, 1,2. Ωραία. 1,2 θέλω και εγώ τουλάχιστον. Αυτό δεν κόβει ούτε με βάλε και ο άλλο τουλάχιστον κάτι κάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είχε αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε να πουλάμε. Όχι. Πρέπει να μάθουμε να πουλάμε στην πόλη. Εντάξει. Καρπίδης βάζει λεφτά, σωστό. Έτσι, μια χαρά. Φέτος το πάει πολύ ωραίο το πράγμα. Αλλά άμα έρθει η Ταραγώνα και το πει 800, δώστε να. Εδώ η Ντόρτμουντ έχει πουλήσει τον Ομπαμεγιάνγκ. Τον πούλησε σήμερα μια 64. Πού? Στην Τζέλσι. Το ανακοίνωσε. Τώρα από τον Ιανουάριο. Ναι. Και θα μείνει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι. Έχει πουλήσει τον Μικηταριάν. Έχει πουλήσει τον. Τα πάντα. Έχει πουλήσει και τα κομωδίνα και είναι πρώτη και πάρει πρωτάθλημα. Τώρα λίγο όπως καταλαβαίνεις συγκρίνεις λίγο ανώμια πράγματα. Εντάξει. Η οποία Ντόρτμουντ έχει κάνει σήμερα επικό tweet. Το είδες. Όχι. Λέει ας υποδεχτούμε λέει, το 2019 αποβάλλοντας την αρνητικότητα. Ναι. Γράφει στο επίσημο λογαριασμό του Ντόρτμουντ. Mm-hmm. Και έχει πριν σκληρή μια φωτογραφία που ετοιμάζεται να πατήσει μπλοκ στη Σάλκε. Στο Twitter. Καλό. Καλό, αλλά άμα το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα. Εδώ φίλε δεν ακολουθεί κανένα τον άλλον. Καλά αυτό. Αυτό να μου πει. Ναι. Σωστό γι' αυτό. Στο εξωτερικό μιλάνε οι ομάδες μεταξύ τους μέσω Twitter, ας πούμε. Άντε και ας είναι και από διαφορετικές χώρες, αλλά μιλάνε. Και εδώ πέρα εμείς στην Ελλάδα είμαστε. Αυτές τις μέρες έχω παντόπλο που κάθεσαι σπίτι, είδες λίγο μπαλίτσα, είδες λίγο Premier. Όχι πολύ είναι η αλήθεια. Πιο πολύ NBA έβλεπα το βράδυ, να σου πω την αλήθεια παρά. Τι είδες δηλαδή από NBA, φίλε μου, καλέ. Είδα Thunder, Mavericks, χιτσκοκικό φινάλε. Γκρανγκινιολικό ήταν. Προπαραμονή πρωτοχρονιά. Ναι. Που ήταν πίσω. Προπαραμονή. Προπαραμονή, ναι. Κυριακή δηλαδή. Κυριακή βράδυ, ναι. Που το πήραν οι Mavericks. Uh-huh. Δεν πρόλαβα, ήθελα να
χαζέψω λίγο τα γύρισα κατά τις 5 το πρωί. Μετά την το πρωί ακούω λίγο Παδόπουλε. Ναι. Να χαζέψω λίγο δεν είχε τίποτα. Ναι. Αλλά ψηλόβλεπα. Είδα λίγο Γιάννη χθες. Ελάχιστα. Χρόνια πολλά, καλέ μου φίλε. Μάγειρα του Ζαγόρα. Καλέ ακροατή. Μόνιμε. Αυτά. Ναι. Είδα λίγο. Εντάξει. Λίγο Γιαννάκι χθες. Αυτά. Κομπλέ. Εντάξει. Εγώ να πω λίγο Premier, είδα την Boxing Day. Παρακολούθησα αρκετά. Εκείνο εντάξει. Ναι, okay. Εκεί. Αυτοί παίζουν. Αύριο τώρα 26. Έχει το... Ναι. Παίζουν στο ανάμεσα, δεν είναι. Παίζουν και πρωτοχρονιά. Χθες έπαιζαν ανήμερα. Ναι, έπαιζαν. Έπαιζαν ανήμερα. Έπαιζαν. Και αύριο, και δεύτερη μέρα. Και αύριο έχει City Liverpool. City Liverpool, φίλε. Η Liverpool είναι καμιά 18 βαθμούς μπροστά. 18-7 είναι. Ρε. Εντάξει, ρε φίλε. Κάτσε. Okay. United στην αντεπίθεση. Για να δούμε. Για να δούμε. Πέντε εντρέξει την Arsenal, ρε φίλε. Στο St. James Park, ο Ράσφορντ. Ο Πογκμπά έχει βάλει με 4-5 γκολ από τον Θεό Μουρίνιο. Αναγεννήθηκε. Αυτό το είδα. Με την, ποια έπαιζε με την Bournemouth, δεν παίζει με ποια έπαιζε. Νομίζω και εγώ με την Bournemouth. Ναι, ναι παπάδες. Ναι. Βλέπεις ρε φίλο άλλο τώρα. Δηλαδή τόσο καιρό δεν έπαιζε και ξαφνικά που έφυγε. Εντάξει, φίλε, μα είναι ξεκάθαρο. Ναι. Okay. Οπα United. Πω. Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι ο Πογκμπά είναι ο κορυφαίος μέσα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια. Δηλαδή η ποιότητά του είναι καταπληκτική. Και φάνηκε πολύ περισσότερο αυτό με τη τέτοια, με την Γαλλία στο Μουντιάλ. Ναι. Για τον Πογκμπά. Και φαίνεται ότι έχει τρομερή ποιότητα. Απλά έχει τύχει να είναι σε μια United η οποία εντάξει, γενικά δεν είναι και τίποτα το φοβερό. Δεν στρίβει και τόσο, ε. Εντάξει, πώς και να το κάνουμε. Ή τουλάχιστον δεν έστριβε. Ναι. Με το Μουρίνιο, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Τώρα με τον Ole Gunnar. Ole Gunnar Solskjær, που είναι δανεικός προπονητής, έτσι. Από την Molde. Δανεικός προπονητής. Φοβερά πράγματα. Ole Gunnar. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε σιγά. Μας έρχεσαι δύο περιβόλτες. Εγώ νόμιζα Σαββατοκύριακο είχε κανονικά αγωνιστική. Πω, περιβόλμα στην έκανε στην καρδιά. Δεν κουνιέται, φίλο. Μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Στην Στοίχημα έχετε καθημερινά μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Φυσικά στις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορείτε να παίξετε από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή, από όπου και αν βρίσκεστε. Και με την εφαρμογή της Στοίχημαν. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή να τα ακούσει κάποιο που δεν ξέρει, δεν ακολουθεί την PG. Ναι. Ωραία, να ακούσει λίγο από πίσω να καταλάβει γιατί μιλάει για Νίνο, ρε φίλε. Πλέον αυτό το τραγούδι για τη δικιά μας γενιά. Πρώτον, πέρα το ότι έχει γίνει viral, όσα χρόνια μετά, ας πούμε, και αν περάσουμε και το ξανακούσουμε πάλι, θα μας έρθει στο μυαλό όχι ο Νίνο, ο DPG. Ρε φίλε. Κατευθείαν. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, εντάξει. Σε παρακαλώ. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια τώρα και όχι στο παλιό, που αυτή είναι η πιο ωραία εκδοχή, αυτή η Unplugged. Ναι. Είναι πιο ωραία. Πιο χαλάρη, πιο έτσι παθιάρια. Ο φίλος ο Τίμος που είναι επίσης εξαιρετικός παλιός Σαββατοκύριακου ακροατής, μου έστειλε. Ενημέρωση ότι ήταν ώρα στο προγραμματικό συμβόλαιο το παιδί να πάρει το όνομα Βαρδινογιάννη. Και πολύ καλά έκανε. Χώρια επίση μου έστειλε ένα. Να το λέξει πολιτάρι, Νίκο. Ένα link πρόσφατο, στο οποίο είναι ένα post του Νίνο Ξυπολιτά στο Instagram που λέει ρε παιδί μου ότι είναι αυτό με ένα τραπεζάκι από κάτω, φαίνεται μια selfie. Και λέει ότι αυτό είναι το γιορτινό τραπέζι, γιατί παρότι είναι μόνο. Πέρασε καλά και ότι να μην φοβάστε να είστε μόνοι και όλα αυτά. Μηνύματα. Μηνύματα. Τι γίνεται τώρα, Νίκο Παδόπουλε, για πες. Δεν πρέπει να στέλνουν κάτι φίλοι. Τι έτσι, σου στέλνουνε. Κάτι άσχημα μηνύματα για την Γκάι Πάου γενικότερα. Ναι. Ποιοι φίλοι, ρε φίλε. Κάτι θέλει να απαντήσουμε κάτι, εδώ. Τι. Κάτι φίλοι με την Περέα. Τι. Αλλά αν το πω, θα θεωρηθεί εριστικό, ρε παιδί μου. Πες τώρα, φίλε, σιγά τώρα, γιατί έγινε. Λέει τώρα, λέει να ξαναπαίξουμε για ένα παιχνίδι, λέει, για να γεμίσει λέει, το παλατάκι λέει, και να βγάλει κανένα φράγκο. Λέει πάω από τα αστικά. Εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ. Δεν βγαίνει, περισσότερα θέλει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ούτε έτσι. Δεν βγαίνει ούτε έτσι. Δεν βγαίνει. Και να κάνουμε και ένα επαναληπτικό στο παλέ για τον μπαν. Να ξέρετε, καλοί φίλοι επίσης. Ναι. Και για τους φίλους που θέλουν. Ναι. Δεν έχουν αφήσει το παλέ άδειο ποτέ. Ναι. Πάντων, ότι οι περισσότερες ομάδες μπαίνουν μέσα στα εντός παιχνίδια. Και δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν μέσα. Γιατί. Διαιτητές, όχι. Έξοδα αγώνα, από εδώ, από εκεί. Πόσα πια είναι. Πάνω κάτω. Οι διαιτητές είναι 700 παίρνουν, νομίζω. Δεν ξέρω πόσο είναι. Ξέρω ότι τις περισσότερες φορές μπαίνουν μέσα. Οι πληροφορίες μου λένε 700 άρικο. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι. Και οι τρεις. Ξέρω εγώ, πάω Ρέθυμνο. Ναι, θα μπει μέσα. Πάω μπαίνει μέσα. Ναι. Σε ένα πάω Κάρι θα μπει μέσα. Σε ένα όχι. Σε ένα Άρι Πάοκ θα μπει μέσα, όχι. Δεν νομίζω ότι το έσοδο είναι τίποτα φοβερό. Ναι. Γενικότερα, ένα προτάσμα χωρίς έσοδα.
Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ναι. Είναι ένα πρωτάθλημα με πολλά έξοδα και καθόλου έσοδα. Ναι. Πολύ λίγα έσοδα. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ακόμα διοργάνωση με πολλά έξοδα και λίγα έσοδα. Όχι, γίνει κάτι φέρνει πίσω. Α, φέρνει, δίνει. Εκείνη η Σαβάργα Σαπανιά είσαι. Α, κάτι γι' αυτό. Σε σχέση με αυτά που. Κάτι γι' αυτό. Που τρως για τη διοργάνωση, ε. Ναι. Εννοώ πάνε ταξίδια, έλα και όλα αυτά. Ναι. Κουλουπού, ναι. Δίνει εκείνη η διοργάνωση, οκ. Okay. Δεν δίνει τίποτα τρελά λεφτά, αλλά οκ. Ναι. Okay. Εντάξει. Μετά πληρώνει κιόλα για να πάρει το Final Four και συνήθω το παίρνει. Και το Final Four και τη διοργάνωση. Δύο στα δύο έχουν μέχρι τώρα γήπεδο και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Για πα την Κοπαδόπουλε. Τι να πω. Πες μου καταρχάς τι έχει το ρεπορτάζ του Άρη αυτές τις μέρες, φίλε. Κινήσει, θα πάρεις κανένα παίχτη. Ναι, κανένα παίχτη θα πάρεις. Δεν ξέρω, Νίκο. Τι να σου πω. Κοίταξε, δεν χρειάζεται παίχτη ο Άρης. Καλό, χρειάζεται. Κάπου διάβαζα για μια πολύ δύσκολη περίπτωση από έναν Τούρκο, δεν θυμάμαι το όνομα όμως. Ο Βολκάν Σεν. Βολκάν Σεν, ποιος είναι αυτός, φίλε. Αυτός είναι ένας, μια πολύ αξιόλογη, θα έλεγα, περίπτωση ποδοσφαιριστή. Πολύ ναι. Ποιοτικού, που άρεσε πολύ στους ανθρώπους του Άρη τη στιγμή που έτσι έπεσε στην αντίληψή τους. Ναι. Η συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή, απλά δεν ταιριάζει στα κριτήρια που έχουν θέσει οι άνθρωποι του Άρεος δηλαδή. Για την ενίσχυση του Γενάρη. Δηλαδή έχει να παίξει ρε φίλε μπάλα 6 μήνες. Αυτό είναι κακό. Περίμενε λίγο ρε, αυτό το παιδί που ήταν. Αυτό το παιδί που ήταν. Τζόνι, το χαλί μας από κάτω, αδελφέ μου. Πού ήταν αυτό το παιδί, πού έπαιζε μπάλα. Βολκάν Σεν. Ναι. Βολκάν Σεν, τελευταία ομάδα του ήταν η Κόνιασπορ. Που έπαιξε πέρυσι, το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Ναι. Και έκανε 10 συμμετοχές νομίζω. Και πρέπει να έχει και ένα, για ένα γκολ. Έχει παίξει Φενέρ 2 χρόνια. Έχει παίξει και Μπούρσασπορ, έχει παίξει και Τραμπσπορ. Γενικότερα στην Τουρκία είναι όνομα. Okay. Ο συγκεκριμένος. Εντάξει, είναι Winger. Λοιπόν, όπως μου αρέσει να τους λέω τους πλάγιους παιδί τους, Winger. Mm-hmm. Αλλά έχει να παίξει 6 μήνες μπάλα. Ο Άρης θέλει παίχτες που μέχρι στιγμής στη σεζόν έχουν λεπτά συμμετοχής, έχουν παίξει μάτς. Για να είναι έτοιμοι και να μην χρειαστεί ο άλλος έναν μήνα, όπως θα θέλει μήνυμα, ας πούμε, ο Βολκάν Σεν για να μπει να παίξει. Γιατί είναι σένα... όμως τόσο ποιοτικός για να πεις ότι θα τα. Α σου πω κάτι, Ρανίγο, και ο Μαύρη ποιοτικός ήταν. Αλλά δεν τράβηξε. Γιατί ένα από του λόγου που δεν τράβηξε είναι ότι είχε αποχή από την αγωνιστική δράση μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Μαύρη ήρθε στον Άρη το Σεπτέμβριο και είχε να παίξει μπάλα από τον Μάρτιο. Ναι. Είναι θέμα αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Και ο Άρης θέλει να πάει σε έτοιμες λύσεις, σε έτοιμους παίκτες αυτοί που θα έρθουν και θα έρθουν την Τετάρτη, όχι άλλη Τετάρτη, θα έρθουν την Δευτέρα και θα πούν την Κυριακή στο γήπεδο. Τέτοιες επιλογές. Απλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον για το Μάς με την Ξάνθα τα περιθώρια στενεύουν, mm-hmm. για το Μάς είναι σε 9 μέρες και ο Άρης ακόμα δεν έχει κάνει μεταγραφή. Θέλω να πιστεύω. Γιατί, συγγνώμη, δηλαδή ο Άρης θα κάνει μεταγραφή γιατί θα έπαιρνε να, να παίξει μέσα στη Ξάνθα κατευθείαν. Θέλει να βάλει ένα παίχτη. Έλα, Νίκο Παδόπουλο, τώρα και εσύ. Πολύ αισιόδοξο είσαι. Πρώτα απ' όλα, ο Άρης πλέον έχει μείνει με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έχει και το Σόουζα, βέβαια. Αλλά ο Σόουζα είναι τραυματίας. Και το λέω και το απόγευμα. Δικιά μου γνώμη ότι το Σόουζα θα γυρίσει μετά τα μέσα Γενάρη. Γιατί το αναμέναμε τώρα στα κοντά. Μετά τα μέσα Γενάρη. Ναι. Δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως ακόμα. Και έχει μείνει με το Δηληζής και το Βέλεθ. Ο Μαύρα πήγε σήμερα στο Ρίσο, αποχαιρέτησε. Αντίο. Αύριο πάει στην Ίγκολστατ για να συμφωνήσει. Μάλιστα. Και είναι επιτυχία και πρέπει να το πούμε, όπως λέμε τα αρνητικά, θα λέμε και τα θετικά. Είναι επιτυχία του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, εντάξει, που πούλησε το Μαύρη. Παίχτης που ήρθε, δεν σου βγήκε και βρήκε ομάδα στη Γερμανία, τσακ, και θα βάλεις και 50-60, τόσα, δεν πειράζει, θα τα βάλεις και αυτά τσέπη. Οκ. Okay. Από το πουθενά. Το θέμα είναι τώρα και με τις υπόλοιπες αποδεσμεύσεις, γιατί πρέπει να φύγουν κι άλλοι. Έχεις πράγμα δηλαδή να φύγει ακόμα. Τζόγλου, Τζανακάκη, Βαλεριάνο, Παυλίδη, Νασλίδη. Που θα φύγουν. Όλοι αυτοί είναι να φύγουν, δηλαδή. Ναι, όλοι αυτοί είναι για φευγιό. Τόσο παίξει ο Γιάννη, φίλε. Τι? Τόσο πολλού παίξει που μπορεί να διώξει 6-7 παίξει τον Ιανουάριο. Εντάξει. Έχει υπαρθεί από τόσο αυτή. Full roster είναι. Αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος κάτι μπορεί να αλλάξει και κάποιοι να μείνουν. Εντάξει. Πολλοί μου φαίνονται εμένα για Ιανουάριο, ναι. Φίλε. Ξέρω. Εντάξει, έχει ήταν και ένα roster που είχε 28-29 παίξει. Εντάξει. Okay. Και θα πάρει 4-5 και εσύ. Δηλαδή. Πότε ρε Νίκο Παπαδόπουλο, φεύγει δεξί μπακ, έρχεται δεξί μπακ. Φεύγει αριστερό μπακ, έρχεται αριστερό μπακ. Κατάλαβες, αυτή τη στιγμή ο Άρης θέλει δύο μπακ. Έτσι. Ένα πόσο εύκολο να βρεθούν τέτοιοι παίχτες Ιανουάριο. Ένα κεντρικό αμυντικό. Στο περκουτσά στραβά θα βρεις έναν, οκ. Και αλλά απλά για μπακ Ιανουάριο να βρεις λίγο δύσκολο. Έναν παίχτη μπροστά ή δεκάρι θα πάρει ή εξτρέμ. Ή δεκάρι θα πάρει ή φορ. Δεν θα πάρει και τα δύο. Φορ νομίζω θα πάρει, Νίκο Παπαδόπουλο. Ξαφανεί. Για τον έχετε μιλήσει πάρα πολύ τον Τινίσιο. Μπορεί έχει να πατήματα βέβαια, δεν λέω. Μπορεί να πάρει δεκάρι και να πάει ο Ντιγκινί μπροστά. Ντιγκινί νομίζω είναι η καλύτερη μεταγραφή που έκανε ο Άρης φέτος. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτή του βγαίνει περισσότερο, είναι αλήθεια. Και ο Ματέο του βγήκε μέχρι ένα σημείο, αλλά έχει αυτό το τεφορ. Και ο Ντιγκινί πέρασε τεφορμάρισμα. Αλλά όχι τόσο παρατεταμένο όσο του Ματέο. Ο Ματέο, ρε φίλε, παίζει σε αυτή τη θέση.
που στην καλή σου βραδιά ξεχωρίζεις. Ναι. Και είναι δύσκολο. Δηλαδή, εξτρέμ ρε φίλε που να έχουν διάρκεια είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Συν ότι. Εξτρέμ διάρκεια είναι ο Αζάρ, ξέρω εγώ. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή. Συν ότι ο Ματέο, είχαμε γράψει και ένα σχετικό θέμα στο site πριν ένα διάστημα. Έχει ήδη η φετινή του χρονιά έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι η πρώτη στην καριέρα του, που δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι 22 χρονών και όλο το παιδί, αλλά παίζει από τα 17 του μπάλα σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι. Που έχει ξεπεράσει ήδη σε χρόνο συμμετοχής όλες τις προηγούμενες σεζόν του πλην της περσινής που θα την ξεπεράσει και αυτή έτσι όπως πάει. Mm-hmm. Μαζί με τις συμμετοχές που μετράει φυσικά που θα τις ξεπεράσει και αυτές, πάει να κάνει την πιο γεμάτη του χρονιά. Ήδη αναλογικά την κάνει και, και για πρώτη φορά έχει να ανταποκριθεί και σε ένα νέο ρόλο αυτού του βασικού και ρυθμιστή για μια ομάδα. Καταλαβες. Που δεν το είχε ο Ματέο. Ο Ματέο ήταν, ο Ματέο ήταν το παιδί. Ένα παίκτη με impact. Ναι, αυτό. Τώρα πάμε σε άλλα τέτοια. Έτσι, να έχει impact. Σωστά. Ο Ματέο είχε συνηθίσει να κάνει τον πάγκο. Και να μην έχει αυτό το να βασικό είναι game ρόλο. Changer, δηλαδή. Ναι, game changer. Εντάξει, όχι game changer, αλλά να είναι ρε παιδί μου μια εναλλακτική να έρχεται από πίσω. Ναι. Τώρα εδώ πέρα έχει ένα βασικό ρόλο. Πρωταγωνιστικό στην εντεκάδα. Είναι ο μοναδικός που έχει παίξει όλα τα μάτς του πρώτου γύρου μες ναι. Μαζί με τον Κουέστα. Είναι ο μοναδικός. Να σου πω ένα Καπαδόπουλε, άμα εγώ τον έχω δει φέτος τον Ματέο Γκαρσία και μου αρέσει πολύ, πού θα αποτανθώ για να τον αποκτήσω. Στη Λας Πάλμας το καλοκαίρι. Αχα. Αλλά... Η οποία Λας Πάλμας τι αξιώνει. Ε? Τι αξιώνει. Τι αξιώνει η Λας Πάλμας. Δουλειές με έκανε η Λας Πάλμας, δύσκολα. Αρκετά. Ναι. Αρκετά, να ξέρεις. Και όχι το 1 εκατομμύριο που γραφόταν πριν λίγο διάστημα. Αρκετά. Καλά, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Ένα. Μπορεί να αξιώνει. Έχω ξεκινήσει καλά ο Ματέο Γκαρσία. Αν συνεχίσει την ευθεία γραμμή. Σιγά και άλλα 5 από μένα, 11. Δώσε. Και εγώ ένα. Τα θέλω να τα κάνουμε 11, τα φτιάξουμε. Η ρήτρα αυτή. Okay. Βρεάσε την ρήτρα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Okay. Okay. Εγώ θα ήθελα να το δω. Στην Λας Πάλμας, επειδή έχω ρεπορτάζ και από εκεί. Ναι, μιλάω με Λας Πάλμας. Έχουν αλλάξει την τακτική τους όσον αφορά το κομμάτι των δανεικών και σε ομάδες και οψιών κτλ. Και γιατί την πάθανε με το Λιβάγια. Γιατί την πάθανε, πλήρωσε και τον πήρε. Δεν πλήρωσε πολλά. Θεώρησαν ότι δεν ήταν πολλά. Δηλαδή, πώς να παίρνει και να πάρει το Λιβάγια. Ναι, εντάξει. Και, στα 70-90 λεπτά περπατάει. Έχουν αλλάξει πολύ την πολιτική τους αυτό το κομμάτι πλέον και βάζουν ότι πιο υψηλές ρήτρες. Χάσανε το, ναι. το Κελεπούρι. Είναι, γιατί πάνω. Θεωρούσαν ότι για το Λιβάγια. Καλώς παίξει, δεν λέω. Μπορούσαν να πάρουν παραπάνω. Εσύ χάλαγε να έχει το Λιβάγια. Ρε φίλε, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Καλώς παίξει, είναι ειρηνικό, εντάξει. Έχει δώσει ο Πάοκ για τον Πρίγιοβιτς. 2,2 είχε δώσει. 1,8 δεν θυμάμαι. Δηλαδή τώρα περίμενε. Και έχει δώσει πάνω από 3 λεφτά και το Λιβάγια. Τι συγκρίνουμε θα τώρα. Σε χάλαγε να έχει το Μπρίβιτς μπροστά και το Λιβάγια από πίσω. Όχι, ρε φίλε. Καταρχάς νομίζω ότι παίζουν την ίδια θέση. Θα μου πει ο Λιβάγια είναι πολύ πιο έξω. Εγώ, okay. Ναι, είναι πιο περιφερειακός. Ναι. Είναι... Άρα σου λέω ότι πάνω κάτω τα λεφτά είναι all around stopper. Εγώ σου λέω λοιπόν τα λεφτά πάνω κάτω είναι ίδια. Και ένα έχει βάλει 50 πόσα γκολ και ο άλλο έχει βάλει 20, ξέρω 25 πόσα γκολ. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, okay. Αυτά είναι. Περιμένουμε. Εγώ πιστεύω ότι... 5 εκατομμύρια ευρώ και να μην σου κάτσω πέρα. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή είναι πιθανό να έχουμε κάτι. Και πρέπει να έχουμε κάτι για μένα. Ποια θέση είναι η Κοβοδόπουλε. Μπορεί να είναι το δεξί μπακ. Δεξί μπακ δεν φτιαγόμαστε, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει ο Αλφόνς, αυτός ο παίκτης της Dijon, που όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι, θα έρθει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε μετά. Καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και αρέσει και πολύ και στους ανθρώπους της ομάδας. Ο συγκεκριμένος. Εάν δεν άρεσε, δεν τον πέρανε, ρε φίλε. Ναι. Σε σημείο που να εκθιάζουν τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχει, αλλά εντάξει, αυτά θα τα δούμε στο γήπεδο. Γιατί και με άλλους εκθιάζαμε. Και... Λοιπόν... Καθρέφτη στο γήπεδο είναι κομμάτι. Αυτό είναι κλισέ, αλλά αληθινό. Ναι, να ξέρεις. Μα όλα τα κλισέ έφεγαν να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει ποια θα είναι η θέση. Με νοιάζει να γίνει μια μεταγραφή μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Για μένα αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί καίγεσαι τόσο, ρε φίλε. Γιατί, ρε Νίκο, πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσει το σκέφτημα. Το μάτς που έχει ο Άρης να παίξει τότε. Όταν θα γίνει η κοινή αγωνιστική. Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά γίνεται. Ναι. Δεν έχει άδικο γιατί έχει μείνει πίσω και αν του κάτσει κι άλλη ήττα. Μετά. Ναι, μετά. Μετά θα έχουμε άλλες αφήξεις. Δεν είναι Μάλγαρα βέβαια. Όχι, θα είναι Δερβένης. Θα είναι Δερβένης μετά. Δερβένης highway. Έχει μια τάκα τα Μάλγαρα καλή. Στραγιά που. Κατάλαβες, δεν είναι. Γιατί στα Μάλγαρα όμως, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Θυμάσαι ποτέ η εμπειρία σου. Θυμάται ποτέ πέσιμο παύλα του στα Μάλγαρα, ρε φίλε. Μην τους πάνε σε κανένα ξενοδοχείο και δεν πάνε στο γήπεδο, κατάλαβες. Σου λέει το Μάλγαρα θα περάσουν όπως και να έχει. Ναι, αυτό ακριβώς.
όπου και να τη στήσουμε εκεί δηλαδή, και θα τα ακούσουν. Αλλά... Να σπάσουμε εμεί το ξενοδοχείο, όχι. Ναι. Ναι. Θα μάγαρα όπω και να πούμε. Αλλά εμένα ξέρει τι μάγαρα, εξηγήθηκαν σωστά. Πήγανε, του σταγώσαν, αλλά να ξέρετε, μην την Κυριακή θα είμαστε εκεί. Σταχώνουμε τώρα, οκ, okay, αλλά την Κυριακή. Δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει να είναι εκεί. Φυσικά δεν πρέπει γίνεται. Να είναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Η κατάσταση στον Άρη είναι δύσκολη. Να αναφέρουμε λίγο τα εισιτήρια, παιδιά, τις τιμές και για τους βραδινούς. Τα είπαμε και τα απόγευμα. Ποιες τιμές? Για τα εισιτήρια στο Άρη ύφεση, τους λείπουν ρεφτά. Έλα, Ρενίκο Παπαδόπουλε, θα τα πούμε τα εισιτήρια της. Κάτσε, Ρενίκο, είναι δίδε, σφίξαμε, Ρενίκο. Σούπερ Άρη, τι κάναμε την κομπή. Ρενίκο, περίμενε, ρε τώρα. 4, 5, 6, 7 θύρες, 5 ευρώ. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 10 ευρώ. 8, 9 VIP, 15 ευρώ στα Gold. Παιδικό έως 12 κούτρα. Από την Μπουτίκη και από το Βίβα. Άσο από εδώ μέχρι τη λίμνη το παιχνίδι. Πηγαίνετε, πάρτε εισιτήρια. Η ομάδα σας έχει ανάγκη. Μεταξύ, έτσι έλεγα για το μάτς με το Χολαργό. Έλεγα ότι και να, εντάξει, καλά, από εδώ από εκεί θα κερδίσει ο Άρης. Έβλεπα το μάτς με την Κίμη. Και κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο, που πριν φύγει ο Άρης με 17 πόντους. Ναι. Λέω, ρε, Άρη, πώς γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όντως δεν γίνεται. Ωραία. Καλά. Εντάξει. Πολύ σημαντικό το μάτς Κυριακής, φίλε. Κυριακή, είπες, είναι. Κυριακή. Κοντή γιορτή. Αγιασμός των υδάτων το πρωί. Εκεί Περέα στα δικά σου σερβιτόρα και δεν συμμαζεύεται. Σερβιτόρα, και ναι, μετά, ναι, πίσω την κουρτίνα, βέβαια. Πρέπει να κάνουμε και κράτηση, καλά που το πεις. Μπορεί να παίξουμε μπάλα εκεί. Αν και έχω ανακαλύψει, ναι, θα σου μάθω εγώ ένα πολύ καμουφλαρισμένο και πολύ ποιοτικό μαγαζί με ψαρικά. Θα σου εξηγήσω στο διάλειμμα που ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, δεκορασιόν σερβιτόρας. Είναι πιο απλό, πιο λιτό. Αλλά... Τι σερβιτόρα, τι δεκορασιόν έχει, φίλε. Ένα κοιτσοσκηνικό είναι, αλλά είναι ωραίο το φαγητό. Κοίτσα, αλλά είναι καλό. Ναι. Ναι. Και εκεί που σου, θα σου πω όσο διάλειμμα είναι πολύ ωραίο φαγητό, αλλά είναι πολύ κρυμμένο. Και αξίζει να Νίκο το πει. Νίκο Παπαδόπουλο, έχει πηδήξει ποτέ για σταυρό μια μένει εκεί πέρα στα πέρα του χρόνια? Αχώθηκα. Για σταυρό, ρε φίλε. Όχι. Όχι. Μια φορά είχα ψηθεί. Ναι. Αλλά με κρατήσαν τελευταία στιγμή. Η κολλητή μου λένε: ο κάτσε λέει. Εν μεταξύ, φίλε, κάθε φορά το θυμάμαι, επειδή παραδοσιακά από μικρά θυμάμαι. Και έχω πάει μια φορά μόνο στη διαδικασία. Ναι. Θυμάμαι ότι ο μπαμπάς μου πάντα μας πήγαινε εκεί μηχανιώνες και τέτοια. Ναι. Από μικρός όταν ήμουνα. Και ρε εσύ λες και το έχει ο Θεός έτσι βγαλμένο κάθε φορά. Τα Θεοφάνια να έχει ξηραμάρα παγωνιά. Ναι, 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 δηλαδή, πολύ, πολύ πάντα. Δεν θυμάμαι να έχουν πάει Θεοφάνια κάπου στη θάλασσα και να πεις ότι εντάξει, μωρέ, καλά είναι, χαλαρά. Τι κάθε πότε, φορά τι έχει πότε ξηραμάρα. Κάθε φορά. Και πάλι τέλειο τώρα με αυτή τη σοφία που έρχεται τώρα από το βράδυ από αύριο. Να πούμε ξανά μα να τα είδε. Θα φάμε πίκρα πολύ. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι και έχουν σπείρει τον πανικό. Θα φάμε πολύ πίκρα τώρα, ρε, εσύ λέγε. Έτσι είναι. Θα έχουμε σκηνικά όπως την άλλη φορά. Οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές. Δεν νομίζω να πω στο πριν δύο χρόνια. Α, κάτσε, okay. Ρε, χαμηλές να είναι. Ούτε να χιονίσει, πιστεύω, στο κέντρο. Εσύ, τι να χιονίσει, Ρανίκο, δεν σε ενοχλεί ιδιαίτερα. Το μόνο που μπορεί να με αγχώσει είναι, φίλο, τέτοιο. Οι σωληνώσεις του. Αυτό, ναι. Αυτό, δηλαδή... Όλα τα άλλα δεν με απασχολούν. Ναι, δηλαδή ήμασταν σήμερα σε μια φάση που βλέπουμε να πούμε το τέτοιο. Α, να τυλίξουμε τις βρύσες, λέει. Εντάξει, καθίστε. Από τώρα, ρε παιδιά. Κάτσε. Τόσο πολύ θα είναι. Με μείον ένα δεν τυλίγεις βρύση. Ναι, ρε. Αλλά για καλό για ακόμα μπορεί να το κάνεις. Δεν νομίζω πέσει παραπάνω. Τότε μας έκανε μείον 14. Και δύο-τρεις μέρες, ερή. Ναι, δεν ήταν να χάρη. Σπάσανε, πάθανε σπίτια ζημιές. Ναι. Δεν ήταν απεξεγέλασε. Ναι. Ναι. Γενικότερα πάντα την πατάνε και. Παρασύρονται στον πανικό οι συνταξιούχοι. Μεγάλη ηλικία. Είναι, ρε φίλε, γιατί αυτό τρώνε από το πανικό κάθε φορά και το τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, από αύριο λέει η θερμοκρασία. Τώρα αυτή είναι η Σοφία, είπαμε. Η Σοφία, ναι. Η πιο καλή. Every day, όπως έλεγε ο μεγάλος Γκατούζο. Σοφία, Σοφία, πιο καλή. Every day, every day, every day, yeah. Τέλος πάντων. Τι να πω. Κάθε εδώ θερμοκρασίε. Ξεστικά που είναι και αρκετέ ημέρε. Αυτό με προβλημάτισε. Αύριο δηλαδή για να καταλάβετε, ναι, λίγο τι γίνεται. Στι 8 ώρα το πρωί. Στο κέντρο τη πόλη τώρα λέμε. Το μέτιο να θε ή από θε από αλλού. Τώρα τι έχει μπροστά σου, σιγά. Ωραία, 8 ώρα αύριο το πρωί, α πούμε, λέει, θα έχει 2 βαθμού και χιονόνερο. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή. Αύριο στο μεσημέρι θα έχει 2 βαθμού, λέει, και χιονόνερο. Οκ, okay, κρύο. Το βράδυ θα έχει 8 βαθμού, 0 και ασθενή χιονόπτωση. 8 ώρα το βράδυ. Την Παρασκευή θα είναι από μείον 1 μέχρι 2 και ασθενή χιονόπτωση. Το Σάββατο θα είναι από μείον 2 μέχρι 2 με συννεφιά. Την Κυριακή που είναι τα Θεοφάνεια, ναι, το μεσημέρι θα έχει 6 βαθμούς και καθαρό ουρανό. Εντάξει, κάτι γίνεται. Με 5 μποφόρ τον ήπιαμε. Λοιπόν, δεν θα είναι καλά, είναι η αλήθεια τα Θεοφάνεια. Τη Δευτέρα πάλι χαμηλές θερμοκρασίες. Μείον 3 λέει με 1. Την Τρίτη θα είναι μείον 4 με 2. Πω, θα φάμε πίκρα. Μείον 4 με 2 θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς έχουμε και άγριες ώρες στο ραδιόφωνο, συνάδελφε. Αυτό είναι κακό. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Θα ντυθούμε καλά. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ σου είπα, κάτι αισθάθηκα τώρα που ερχόμουν να παίξω που είχα πεταχτεί κάπου.
Εκείνο το δράμα να μην επαναληφθεί. Σε ένα family occasion. Εκείνο το δράμα να μην επαναληφθεί πριν δύο χρόνια κακό που ήταν. Κακό ήταν εκείνο, ήταν κακό. Εκείνο το πραγματικό δράμα. Εκείνο ήταν κακό. Εκείνο να μην επαναληφθεί και λίγο χιόνι να ρίξει. Okay, εντάξει. Αν και βέβαια νομίζω ότι στα γύρω-γύρω θα έχει λίγο παραπάνω. Γιατί εκείνη που γίνεται ο. Αφού δεν είσαι πλέον πάνω, αδελφέ. Ο χαμούλη λίγο. Αφού δεν είσαι πλέον πάνω. Είναι πάνω. Συνδυσμένοι είναι πάνω, μην αγχώνεσαι. Ανοίγουν οι δρόμοι όλα κομπλέ. Και πριν δύο χρόνια ήταν συνδυσμένοι, Νίκο μου. Ναι, ρε. Κοίταξε, εκείνο που έγινε πριν δύο χρόνια. Αμόνο κάτω στα παιδινά ήταν. Για να μην λέμε τώρα, μην κράζουμε μόνο. Εκείνο που έχει γίνει πριν δύο χρόνια, φίλε, ήταν εντελώς πρωτόγνωρο. Εντάξει. Τώρα να χιονίζει μέσα στην πόλη μία μέρα συνεχόμενη και να έχει γίνει το πανηγύρι τη ζωή σου να είναι όλοι οι δρόμοι κλειστοί από το χιόνι μέσα στην πόλη. Είναι κάτι που γίνεται μια φορά στα ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Ναι. Okay. Αυτό να μην ξαναγίνει και να έχουμε θερμοκρασίες τώρα τρεις μέρες μείον 12 και μείον 13 και μείον 15 και τέτοια. Ήταν πολύ κακό. Εντάξει. Okay. Ήταν πολύ κακό. Γιατί μας βλέπω να είμαστε με τα πιστολάκια μετά έξω. Τότε αυτό δεν γινόταν που βγαίνανε με τα σεσουάρ στο. Ναι, ναι, και ζεσταίνανε του σωλήνε. Μεγάλες στιγμές. Τέλος πάντων. Εκπληκτικά πράγματα. Με υπομονή, παιδιά, γενικά ό,τι βλέπετε όταν βλέπετε να τσιρίζουν, να φωνάζουν τηλεοράσεις και όλα αυτά και στα ραδιόφωνα. Έτσι. Και έρχεται κακοκαιρία και σφοδρός χιονιάς και κάτι τέτοια. Okay, προετοιμαζόμαστε μένα, αλλά δεν είναι ανάγκη να είμαστε και. Μήπω τη λέξη πάνω μας. Όπα. Ναι, ρε φίλε. Όχι. Okay. Λοιπόν. 0-0 είναι το Chelsea Southampton, Νίκο Παπαδόπουλε. Έχει ξεκινήσει δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το μαγαζί το ξέρει. Ορίστε. Ναι, ρε εσύ. Ναι. Τα πιο γνωστά. Δεν έχει πάει ποτέ. Πού είναι ακριβώς. Τώρα από εκεί από Καλαμαριά. Καλό φαίνεται. Είναι πολύ καλό. Είναι από τα πιο. Τη μούλα. Διαδεδομένα γυράδικα, ρε φίλε. Τη μούλα. Νορμάλ πράγματα. Normal πράγματα. Και το καλό είναι ότι έτσι όπως άνοιξε τότε. Και κάθεσαι, μπορείς να φας το παίρνει. Ναι, ρε, ναι, ναι. Έτσι όπως κάθεσαι τότε. Όπως άνοιξε, δηλαδή. Που ξέρω εγώ πότε άνοιξε. Μια καμιά δεκαπενταριά χρόνια, κάπου τόσο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι έχει μείνει μέσα. Δηλαδή με πολύ καλτ, ξέρεις εκείνες τις εικόνες του τι να παραγγείλεις και όλα αυτά. Και με δύο Ρωσίδες να σηκώνω τηλέφωνα. Και τις παραγγελίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ τα σέβομαι πολύ τα γυράδικα αυτά, τα μεγάλα που έχουν. Που πληρώνουν κόσμο μόνο για να σηκώνει τηλέφωνα. Καλησπέρα, μια πτυχή παραγγελία. Ναι, πατήρα, ναι. Θέλατε. Ναι. Και εμείς λέμε ότι λέμε. Είχε τουλάχιστον, δεν ξέρω. Και ο Ρο Καμπάτζη λέει στον αντιπρόεδρο. Βέβαια, αν θα βρεθεί εκεί πέρα, αν θα βρεθεί εκεί πέρα, ναι. Να το παντόπουλε. Ναι, ναι. Στην Καλαμαριά κανένα μέρα και θες να φας κάτι έτσι. Ένα comfort food. Ναι. Έτσι, fast. Ναι. Ποιο. Θα πάρει τηλέφωνο για να πας σε έναν άνθρωπο. Ναι. Εντάξει, να φας κάτι τέτοιο. Και να τι έχει, θέλει. Δηλαδή, τι έχουμε. Και να έχει και ανάλογο σόου, κατάλαβε. Και να έχει ανάλογο σόου. Δηλαδή να μην είναι μόνο το φαγητό. Να μην είναι μόνο το φαγητό, να έχεις και να μπορείς να συζητήσεις διάφορα. Σύστημα την τζάδικο θα πω. Όχι, ρε παιδί μου, με φαγητό. Να ήταν πολύ ωραία ιδέα όμως, φίλε. Όχι, ρε φίλε, στην τζάδικο πας για άλλα πράγματα. Στην τζάδικο με συνοδεία φαγητού. Δουλέψαν τα παιδιά αυτές τις μέρες. Δεν θα δουλέψει λίγο. Justify my love. Πρέπει να κινήθηκε λίγο το πράγμα. Έτσι. Πρέπει να κινήθηκε, δεν είμαι σίγουρος. Ακόμα. Όχι μόνο, γενικότερα. Καλά, οκ, σε καταστάσεις εστίασης προφανώς και. Πολύ. Έκαψε η λάμπα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί. Έγινε δουλειά. Είναι γνωστό. Το κορυφαίο. Ότι πολλοί περιμένουν αυτές τις μέρες και για να ξηρίσουν και για να βγάλουν λεφτά. Οκ, okay, τίμιο. Εγώ έχω πάθει σοκ παραμονή Χριστουγέννων. Που λέμε ρε παιδί μου με τους δικούς μου. Ωραία, αφού θα ανάψω το τζάκι, θα βάλω τη σχάρα. Λέω να ρίξουμε κανένα κρυατάκι να φάμε και κανένα μεζέ έξτρα μαζί με αυτά που κάναμε τα υπόλοιπα. Ωραία, πάω στο Κρυοπόλη. Να πάρω κρέατα. Λουκάνικο. Ωραία, μπριζόλα. Παντσέτες δεν έχουμε, λέει, τελειώσαν. Παντσέτες δεν έχουμε τελειώσει. Έχει πάρα πολλές επιλογές πλέον. Φεύγω από τον Κρυοπόλη, πάω δίπλα σε γνωστό σούπερ μάρκετ, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Ναι. Θέλω να μου βάλεις 6-7 παντσέτες. Τελειώσανε. Η όλη μου την παντσέτα τη βγάλανε, φίλε. Φεύγω, πάω σε άλλο Κρυοπόλη, στον Μπαξέ. Παντσέτες, τελειώσανε, αδελφέ. Και έχω πάει τελικά, έψαχνα μια ώρα, βρήκα τελικά εν τέλει. Ναι, αλλά... Πάρε και εσύ, βρε αγόρι μου, ένα ριμπάι ή κάτι. Πάρε μια ταλιάτα, μοσχαρίσια. Μια ταλιάτα. Πάρε μια γλώσσα. Κάτι να το κάνεις έτσι ωραίο να το φας. Λίγο μάγουλο μοσχαριού. Παντσέτα. Πάρε λίγο. Κάνε λίγο fine dining. Έστω και πάνω στο τζάκι. Με την παντσέτα. Παντσέτα κανονική έχεις φάει. Κανονική έχεις που τρώμε εδώ πέρα. Τι κανονική. Κανονική παντσέτα ρε φίλε με το κρέας το τόσο. Κριτική. Εκείνη η παντσέτα όχι αυτή που τρώμε. Δηλαδή. Σε κάποια πράγματα οι παλαιοελλαδίτες Νίκο Παπαδόπουλε είναι κριτική, πιο καλοί από εμάς. Δηλαδή. Στο κομμάτι αρνάκι κατσικάκι είναι πολύ πιο πάνω από εμάς. Εμείς είμαστε πολύ καλοί στα μοσχάρια, ναι, στα ναι, okay. Χοιρινά και σε όλα αυτά. Ναι. Στην Κρήτη, άμα θα πας, ναι. Η πανσέτα ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πραγματάκι που τρώμε εμείς, το οποίο δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Φάγαμε όταν πήγαμε με τον Όφη. Πήγαμε. Πανσετάκι.
Ε? Πανσετάκι. Μια που ήταν χοντρή, χοντρή. Μπαμπάτσικια. Ναι, 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 ναι. Εκείνη είναι η κανονική πανσέτα. Ναι, ναι, ναι. Όχι αυτή που τρώμε εδώ. Και εδώ έχει. Ναι, ρε παιδί μου, και ναι. Εδώ έχει. Απλά αλλά εδώ έχω τσιγκλίσει πιο λεπτή. Ναι, 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 το πραγματάκι το οποίο σου λέω εγώ δεν είμαι και πολύ φαν. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Λατρεύω, είναι από τα αγαπημένα μου. Οκ. Ωραία. Αλλά εκείνη η πανσέτα που είναι σαν μπριζόλα ουσιαστικά. Ναι. Εκείνη νομίζω ότι είναι κανονική. Είναι ωραία. Συνάδελφο που τη φάγαμε μαζί. Ναι. Την πανσέτα. Ναι. Δεν την εκτίμησε ιδιαίτερα. Κάτι άλλο στην Κρήτη. Α, δεν ήταν τώρα. Ναι, άλλη φορά. Και δεν του έκανε τόσο κλικ. Okay, ρε, φίλε, αυτά γούστα είναι. Okay. Δεν του έκανε τόσο κλικ. Πήγε να βγάλει σχολή για τον Εργοντέλη. Κουφάλα. Ναι, δεν ήταν σε για τον Όφη ήταν. Πάρτα. Μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό. Χάμζα, πάμε break. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερη ώρα στοίχημα.gr είναι μαζί μα. Καθημερινά στοίχημα είναι οι καλύτερες αποδόσεις. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Μπορείτε να παίζετε από τον υπολογιστή, από το κινητό, από το τάμπλετ σας. Όπου και αν είστε, να έχετε τη στοίχημα μαζί σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα του Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Πρώτος χρονιάς λοιπόν. Πρώτος χρονιάς. Πρώτη εδώ. Καλή χρονιά δεν είπαμε κιόλας. Είπαμε ρε φίλε στην αρχή. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή, να σκίσουμε τα ρούχα μας. Δεν ήμουν εδώ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε. Μέσω 19 υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα παιδιά. Να ξυπνάμε όρθιοι. Αυτό είναι το δώρο του Θεού σε εμάς. Να ξυπνάμε υγιείς το πρωί. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο πέτσα. Υγιείς το πρωί. Γιατί ρε φίλε, και το ξύπνημα φίλε είναι πολύ σημαντικό. Υποτιμάς το γεγονός ότι καταφέρνεις και ξυπνάς κάθε μέρα. Μην το υποτιμάς καθόλου φίλε. Okay. Λοιπόν. Να ξυπνάς εννοείς... Υγιείς. Ναι, εννοείς μάλλον να ξυπνάς κυριολεκτικά. Ναι, ναι, ναι. Κυριολεκτικά πιστεύεις είμαστε ξύπνοι όλη τη μέρα, όλοι μας. Όχι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι να σηκώνεσαι το πρωί. Λοιπόν, ωραία. Έτσι είναι. Για πες τι έχει εκεί φίλε. Τι έχει. Τι βλέπεις εκεί. Τι είδα. Βόμβα. Κάτοικος Φαλαίωρος, 46χρονος δράστης για την επίθεση του Τζίλου. Ελέγχεται η σχέση του με εξωδιοικητικό παράγοντα μεγάλης ΠΑΕ. Μάλιστα. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές για βάζουμε στο ZDNA.gr. Έτσι λέγεται την περιοχή, ρε φίλε. Σωστό. Ναι. Δεν έχετε μόνο εσείς κάτω, έχουμε και εμείς εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως έχουμε και η Κηφισιά που εσείς έχετε κι εσείς, έτσι είναι αλήθεια. Σωστά. Λοιπόν, όπως έχετε κι εσείς τον Περέα, έχουμε και εμείς την Περέα. Οι πληροφορίες. Μια φορά το έχω πάθει αυτό παρένθεση. Τι, για πες. Έχουμε ένα πρόβλημα στο σπίτι με το πλυντήριο. Και παίρνουμε την αντιπροσωπεία. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, για πες. Ξεκίνησε πολύ να τα ναι. Λοιπόν, και παίρνουμε τηλέφωνο την αντιπροσωπεία γιατί έχουμε εγγύηση στο πλυντήριο. Ναι. Λοιπόν, το και το έχουμε ένα θυματάκι και είναι ωραία, θα σας καλέσουν για να συνοηθούμε και τα λοιπά. Λέει, δώστε μας τη διεύθυνση, ρίγα 19. Τάδε, ναι. Τι είπα κιόλας, τέλος πάντων. Ναι, ωραία, ναι. Ωραία, πέρα. Λοιπόν, ωραία. Πέρα. Με παίρνει παιδί μου την άλλη μέρα τηλέφωνο. Γυναίκα του τηλέφωνο. Το συνεργείο δεν θυμάμαι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Εσύ ήταν... μίλησες. Ναι, εγώ μίλησα. Ναι. Λοιπόν. Και έχω πει Περέα Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Την άλλη μέρα παίρνει τηλέφωνο. Λέει καλησπέρα. Λέει είμαστε λέει, από την αντιπροσωπεία την Τάδε. Πολύ ωραία. Μου, που θυμίστε μα λίγο πάλι τη διεύθυνση που είναι αριθμό και τα λοιπά. Τάδε. Να την βάλουν GPS. Λέω Τάδε διεύθυνση. Ωραία. Λέει θα σα καλέσουμε όταν θα λέει, παίρνει πάλι τηλέφωνο μετά. Λέει, καλησπέρα, γεια σας. Λέει, να σας κάνω λίγο μια ερώτηση. Λέει, δεν μπορούμε να φύγουμε το σπίτι. Λέει, και δεν είναι και τη διεύθυνση του GPS. Λέει, πού ακριβώς είσαι. Του λέω, λίγο πιο πάνω, λέω το πλαίσιο. Τάδε, τάδε εκεί πέρα. Λέει, πού λέει, μα λέει, έχουμε βάλει λέει, Πειραιά. Λέει, και δεν μας το βγάζει. Περέα μου, με το Σαρονικό σου είναι η φάση. Λέω, όχι Πειραιά, Περέα λέω. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω. Θεσσαλονίκη. Αυτό που μίλησε στο τηλέφωνο είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, you had one job. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι όπως, εγώ το παθαίνω αυτό το πρώτο, πάω να πάρω καφέ από έξω. Ναι. Ωραία. Ναι. Παίρνει καφέ και πα κάπου, ρε παιδί μου, στο χέρι. Ναι. Εντάξει. Και του λέω, ξέρω εγώ, ένα φέτο πέσω, μέτριο, α πούμε. Ναι. Εντάξει. Όταν έχει πολύ κόσμο. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, λε, μπορεί να γίνει ένα λάθο. Okay. Αλλά όταν είσαι μόνο σου. Εντάξει. Ναι. Και εγώ το μεταξύ το θεωρώ λίγο χαζό με το που μου δώσουν το καφέ μου να το πιω εκείνη την ώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι ο άλλος θα πει και τι κάνει με το κοιμάζει, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Ναι. Και στο δίνει σκέτο. Κατάλαβε. Δηλαδή, μία δουλειά είναι ρε φίλε να κάνει. Ωραία, σου λέει ο άλλος. Αυτό έτσι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και με τον καφέ το έχω πάθει απ' έξω. Ναι. Από γνωστή αλυσίδα στην Περέα είχα πάρει. Ναι, λέω διπλό καπουτσίνο. Εγώ σου λέω μπορεί να γίνεται τρελή στο πανηγύρι μια μέρα. Okay. Με σοκολάτα. Έχει ναι. Κάνει διπλό καπουτσίνο σκέτο με σοκολάτα. Ναι. Δηλαδή, πόσο δύσκολο δεν είναι. Δεν σου είπα να μου φτιάξει κοκτέιλ, ένα καφέ ζήτησα. Να μου πει, βέβαια, να το καλώ σκεφτεί. Και εσύ πολλέ φορέ μέσα στην ημέρα. Okay, ναι, και στη δουλειά σου πάνω δεν κάνει κουβέντα ναι, ναι. Και μετά από ένα θέλω να το ξεχάσει. Αποσυντονίζομαι εντελώ, ναι, το έχω πάθει. Okay. Όλοι το έχουμε πάθει. Αλλά ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Και μετά κλείνω εγώ το τηλέφωνο και λέω τι έχει γίνει από μέσα μου. Και μου λέει η Γασούλα, λέει
Πού είναι, λέει, το συνεργείο του Πειραιά. Από τον Πειραιά έρχονται, τώρα φτάνουν. Τη λέω στον Πειραιά. Πού μου λέει στον Πειραιά. Πω. Ωραία. Και συνεχίζουμε για τον κύριο Τζίλο. Λοιπόν... Κάτσε, περίμενε. Και τελικά πώς βγάλαμε, ξαναπήραμε τηλέφωνο στην προσωπία. Ναι, γεια σας. Ξαναπήραμε, ναι, λέω. Δεν είμαστε λίγο στον Πειραιά, λέω στην Πειραιά Θεσσαλονίκη. Είμαστε στον Πειραιά, είμαστε στην Πειραιά. Χίλια συγγνώμη, λέει. Θα φροντίσουμε, λέει, και τα λοιπά. Και ήρθα την άλλη μέρα ευτυχώς οι άνθρωποι, οκ, με τον πλυντήριο, όλα καλά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, είσαι του άλλου που του πήραμε, έχουμε πάλι πρόβλημα με τον πλυντήριο πριν τι αυτέ τι μέρε. Το πλυντήριο γενικά έχει ζητήματα, θα λέγαμε, εγώ από το πλυντήριο. Αυτό είναι το καινούριο που έχουμε με το. Μάλιστα. Και ήταν το παλιό. Του πήραμε πριν τι γιορτέ, λέει, έχουμε ένα θεματάκι, λέει, λειτουργεί, αλλά κάνει αυτό το θόρυβο να το δείτε κτλ. Λέει, ναι, ώρα θα έρθουμε να το δούμε. Ήρθαν το είδαν, θα πούμε τα παιδιά να το πάρουν. Λέει, 2-3-4 μέρε να αλλάξουμε το ανταλλακτικό. Οκ. Έχει περάσει 3 εβδομάδε. Ποτέ. Περιμένουμε ακόμα να έρθουν για το πλυντήριο. Ναι. Πλένουμε εμεί τα ρούχα όμω πάρα αυτά. Πλένουμε, αλλά με ρίσκο, ρε παιδί μου, γιατί ναι. Εντάξει, θα γίνει καμιά στραβή και θα μα βγει κανένα μέσα. Θα γίνει το πλυντήριο, θα πάει από την πόρτα, από την πόρτα θα βγει έξω και δεν κατάλαβε. Οκ. Anyway. Λοιπόν, περιμένουμε να έρθουν ακόμα για το πλυντήριο. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ του χρόνου. Του χρόνου θα έρθουν. Πραγματικά. Λοιπόν, και διαβάζουμε το δημοσίευμα για τον κύριο Τζίλο. Και συνεχίζουμε. Όσο εξετυλίγεται, λέει, το κουβάρι τη επίθεση του διαιτητή Τζίλο, τόσο μετατρέπονται σε βόμβες στα στοιχεία που διαρρέονται και απειλούν ολόκληρο το οικοδόμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βαρύκτοπα. Βαρύκτοπα και λίγο υπερβολικά θα τα χαρακτήριζα εγώ. Λοιπόν, αυτά είναι επίπεδο δελτίου. Ναι. Το επόμενο στοιχείο. Με μουσική καταδίωξη θα μπορούσα. Εννοείται. Το επόμενο στοιχείο που έρχεται στο φως δημοσιότητα σήμερα αφορά το 46χρονο δράστη που ταυτοποιήθηκε και δηλώνει ως μόνιμη κατοικία το Φάληρο. Δηλαδή ακόμα δεν το πιάσανε. Τέλος πάντων. Ξέρουν την ηλικία του. Σίγουρα ξέρουν το όνομά του γιατί ήταν και τα αρχικά του κάπου. Ξέρουν που μένει. Φίλε. Τι? Τον βρήκανε. Τον πιάσανε. Ναι. Ωραία. Τον φυσικό αυτούργο. Ωστόσο, λέει, στο μάτι της αστυνομίας έχει μπει η στενή σχέση που διατηρεί ο 46χρονος που ενοικίασε στο Λευκό Πόλο με γνωστό εξοδιοικητικό παράγοντα του ποδοσφαίρου και πίσω κλειμένα σε μεγάλη ΠΑΕ. Οι επόμενες ώρες έρευνας θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς μια τυχαία εξέλιξη πέραν της ποινικής αδόσης και ποδοσφαιρική διάσταση. Εξ αρχής άλλωστε οι έρευνες στράφηκαν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, άραγε πια. Και τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συλλέξει η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, για όσους δεν καταλάβανε, δείχνουν πως το θέμα βρίσκεται σε καλό δρόμο προκειμένου να ξεκαθαρίσει όχι μόνο ποιοι είναι οι φυσικοί αυτούργοι, αλλά και οι ηθικοί αυτούργοι, παύλα καθοδηγητές επίθεσης. Αυτός είναι και ο στόχος της αστυνομίας, καθώς θεωρούν ότι το σχέδιο εκτελέστηκε με εντολή και η έρευνα πρέπει να οδηγήσει στον εγκέφαλο. Χτυπούν καμπάνες δηλαδή για μεγάλη ΠΑΕ της Ελλάδος. Έτσι, δεν έχουμε ακόμα προκαθορίσει την πόλη, αλλά είναι μεγάλη ΠΑΕ. Της Ελλάδος, λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα και νομίζω ότι αν πάμε με αυτό το ρυθμό, δηλαδή που κάθε μέρα έχουμε και κάτι, ίσως και δύο πράγματα, μπορεί αύριο να δούμε και με ποια ΠΑΕ έχει σχέση, ας πούμε, αυτός ο εξωτερικός παράγοντας. Ο δράστης βασικά. Ποιος είναι ο εξωτερικός παράγοντας. Το γεγονός ότι μετά από μια τέτοια επίθεση βρίσκεται κάποιος, γιατί σε προηγούμενες επιθέσεις δεν έχει βρεθεί κανένας. Λειτουργεί. Ας το πάρουμε ότι είναι ένα βήμα προς τα μπροστά. Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Εγώ θα σου πω κάτι που με έχει πει άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο που λειτουργεί. Και τι σε είπε, ρε ψηλά, για πες. Η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν. Οι φίλοι σου δηλαδή, αυτοί είναι όλοι που σπάζουν εκεί πέρα. Οι φίλοι σου. Ναι, για πες. Οι φίλοι σου. Οι φίλοι σου, ναι. Λοιπόν, άμα θέλουν, λέει, ναι. Βρίσκουν, λέει, κάτι. Mm-hmm. Έτσι. Άρα. Άμα θέλουν. Όποιος ψάχνει, βρίσκει δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ ικανή η ελληνική αστυνομία. Okay, εντάξει, το θέμα είναι να θέλει. Εντάξει, βέβαια έχει κάνει και γκέλες. Okay. Σε όλες τις δουλειές γίνονται γκέλες και η αστυνομία έχει κάνει γκέλες. Εδώ σήμερα δύο απέδρασαν από τον Κορυδαλό που υποτίθεται ότι είναι το πρώτο σοφρονιστικό ίδρυμα της χώρας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιβολή του νόμου, ναι. Όταν υπάρχει βούληση να επιβληθεί ο νόμος, επιβάλλεται. Πάντα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά. Ναι. Έτσι. Απλά στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο. Ναι. Χαλαροί σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Βγαίνει. Εντάξει. Πέναν τη reality. Βγαίνει ο Κουφοντίνας, ας πούμε, με άδεια. Ναι. Που έχει πάρει περισσότερες άδειες από εμάς, νομίζω, τους τελευταίους τρεις μήνες. Τις δικαιούται, ρε φιλάνθρωπος. Ε? Τις δικαιούται. Ε, βέβαια, ναι. Καλά κάνει και τις παίρνει. Λοιπόν. Όπου και αν πάει, τον ακολουθούν καμιά κουστοδία 10-12, ας πούμε, που είναι πάντα το μάτι τους εκεί πέρα και τον παρακολουθούν. Κουφοντίνας, ρε φίλε. Εντάξει, τον ξηρώ. Ναι. Όλα αυτά που σας λέω είναι inside information. Λοιπόν. Μην τα δίνει τον αδερφή στον αέρα. Εντάξει. Δεν τον βρήκανε τυχαία μια μέρα. Ένα μήνα ξέραν που ήταν. Άλλο τον είχαν βρει με εκείνο το μαλλί με την άλλο το τάιμι. Εκείνο ήταν κακό. Ναι. Τραγικό μαλλί δηλαδή. Εκείνο ήταν πολύ. Εσύ, ο Σάββας δεν ήταν ή ο Χριστόδουλος. Ποιος ήταν αυτός. Πιάστηκε. Ο Χριστόδουλος. Ο Σάββας είναι μέσα ακόμα. Ρε Χριστόδουλα. Δηλαδή, οκ, okay, ήθελα να αλλάξει την εικόνα σου, οκ. Okay. Δηλαδή, και τι πήγε σε φίλε και μου, το έκανα αυτό. Τον δεκαπάζ, ρε φίλε. Αυτό που μου δημιουργούσε πάντα έτσι. Αλγινή εντύπωση. Αλγινή, μ' αρέσει. Ναι. Ναι. Είναι το πώς, ας πούμε, επειδή ανέφερε ο Σάββατο, τον ξέρω, ναι. Το βλέπεις, βγαίνει, ας πούμε, μιλάει στα δελτία.
καμιά φορά. Ή δίνει συνεντεύξει σε εφημερίδα. Ή αρθρογραφούν ενίοτε σε εφημερίδες. Όχι, ρε φίλε, αυτοί δεν νομίζω το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει. Κοίταξε. Η εποχή. Και όχι στο μακελιό. Σοβαρές εφημερίδες. Η εποχή που. Θυμάσαι το σκηνικό του Ευαγγελάτου με τον. Πώς τον λέγανε εκείνον τον κακοποιόρεση που την είχε την άλλη μέσα και την έφαγε. Το Ριζάι. Το Ριζάι, ναι. Μπράβο. Τότε με 17 Νοέμβρη δεν ήμασταν πολύ πιτσιρικάδες, να πω την αλήθεια, αλλά δεν θυμάμαι τέτοιο σκηνικό. Δηλαδή. Να... Πότε ήταν 17 Νοέμβρη, 2000. Σε 17 Νοέμβρη που έχουν και άλλα. Το Πασόκ χρεώθηκε. Και άλλα πιστεύω και τέτοια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μιλούσε κανένας και αυτά. Mm. Αλλά υπήρξε η εποχή αυτή που λες που μιλούσες μέσα στη φυλακή και τέτοια. Που ήταν μόδα σε εκπομπές και σε ειδήσεις. Okay. Ναι. Τώρα αυτό νομίζω δεν υπάρχει. Αν και για να το λες κάπου το έχεις δει, δεν μπορεί. Να αρθρογραφούν και τέτοια. Έχει γίνει, έχει γίνει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, παρότι ήταν μία από τις αγαπημένες μου συνήθειες από μικρός, από πιτσιρίκος, δεν βρίσκω καμία κυριακάτικη εφημερίδα που να καλύπτει έναν κανονικό άνθρωπο, όπως πιστεύω ότι είμαι, και τις έχω κόψει. Δηλαδή δεν έχω μία εφημερίδα κυριακάτικη που να πεις θα την πάρω, ρε παιδί μου, για να χαβαλεδιάσω. Κατάλαβες. Τι έγινε, ρε φίλε. Υπάρχει ηχητικό. Ναι. Μπορεί να παίξει. Που διαβάζει, θα το βάλουμε στο διάλειμμα, ναι, να δούμε αν μπορεί να παίξει. Ναι. Που διαβάζει ο Στέφανος Χίος τα χτυπήματα στην πρώτη, το μαγελιού. Ναι. Ναι. Δεν θα μπορεί να παίξει, είμαι σίγουρος. Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν έχει κάτι μηνύσιμο. Γιατί λογικά θα λέει επικές χοντράδες. Δεν έχει κάτι μηνύσιμο. Όχι, δεν πρέπει να λέει χοντράδες, αλλά είναι τέτοιο. Δηλαδή. Ναι. Μακελιό. Το προσέλιδο, ναι, βόμβα που έριξε το σύστημα και κλείνει φυλακή δύο προγραμματικά. Λοιπόν, και επειδή εδώ μιλάμε πάντα με Στυχαίνη Κοπαδόπουλε. Ναι. Λοιπόν. Από γέφυρα στην Αυστραλία. Εντάξει. Την Paramount Bridge. Έγινε viral, τελείωσε. Ο Καλιτζάκη. Goalie United. 0-1 μέσα στο St. James Park. Ο Καλιτζάκης Ιωσήφ οδηγά και ακούει «Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια» και έχει κάνει tag DPG 7000, δεν είναι ο ξεπολιτάς. Δηλαδή τώρα εμείς το βράδυ που θα γυρίζουμε σπίτια μας. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάπου, ρε φίλε. Δεν πρέπει να παίζει. Άλλος... Στο ένα κινητό να βάλουμε, γιατί δεν το πετύχουμε στο ραδιόφωνο λογικά, να βάλουμε να παίζει το τραγούδι. Φτιάχτε, ναι. Κάτσε γρήγορα τον κολάρα. Όχι, πω, τερματάς. Κρίσιμο. Ναι. Ο Λουκάκου. Έβαλε γκολ, αναστήθηκε κι αυτός. Αλλά ναι, αυτό είναι, φαίνεται. Η μπάλα πηγαίνει έτσι, μεταξύ εμείς πνίξαμε το κάναμε από εδώ. Από τηλεόραση, που καθόμαστε ραχτή. Πήρε η μπάλα 58 φάλτσα, του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια. Θα βάλω λοιπόν εγώ, ας πούμε, εσύ το τραγούδι θα πέσει στο YouTube. Και ο άλλος θα τραβάει story και θα κάνουμε τάκ του DPG. Και τον Νίνο. Και τον Νίνο, ναι. Και τον Νίνο. Και τον Νίνο. Και αν στο story μας βγει από κάτω το ματάκι DPG 7000, τι να βγει. Αν βγει το ματάκι από κάτω, ότι το είδε. Κανένα πιθανό πιστεύει να κάνουμε τίποτα κακό. Rest in peace. Να κάνω το κακό. Σωστά. Δεν είναι εξάδικο. Αποθέωσε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εδώ άλλο ανέβασε, ρε φίλε, το βίντεο που παίζει το τραγούδι και είναι Σοσέφια και κατεβάζει Παναγίου του αιώνα. Αυτό που το έφτιαξε είχε μια καταπληκτική ιδέα. Ναι, 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 όντως. Εντάξει, και αυτό είναι creativity. Αυτό είναι το creativity. Ο ίδιος ο, ναι, Δημήτρης Γιανακόπουλος το ανέβασε αυτό το βίντεο. Είναι ακόμη μια πιο. Ναι, ναι, ναι. Content, content είναι πολύ σημαντικό πλέον. Στη σύγχρονη εποχή το content, το περιεχόμενο στο social media. Αυτό είναι που πουλάει πλέον. Ήταν πολύ ωραίο content. Αυτό ήταν ποιοτικό. Πολύ. Υψηλού επίπεδου. Στέκεται, ρε παιδί μου, δηλαδή επάξια ως ανάρτηση. Ναι. Εντάξει. Οκ. Το DPG. Ναι. Ένα άλλο βίντεο. Έχουν γίνει τελευταία. Απλά επειδή πλέον οι κάμερες παίζουν πολύ στα time out του μπάσκετ και σε άλλες διοργανώσεις πλην του NBA και της EuroLeague. Έχεις δει τον coach γιατρά, έτσι. Τι κάνει. Σε παλιό παιχνίδι, πριν κάνα 2-3 εβδομάδες. Time out πρώτο στο παιχνίδι, έχει ξεκινήσει ο προμηθέας χάλια και είναι coach γιατράς και λέει Control the rhythm και κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα, πώς το είπε. Έτσι το πιστεύω, κολοκύθια τούμπανα. Control the rhythm, control the rhythm, κολοκύθια τούμπανα. Όποιος έχει βρεθεί βέβαια σε πάγκο ομάδας. Ναι. Ωραία. Ακούγονται εκπληκτικές αντάξεις. Το τι λέγεται στα time out, έτσι, δεν έχει. Και ο Άρτζη είχε δώσει. Ναι, καλά, όχι. Και αυτός ήταν. Ναι. Κολοκύθια τούμπανα. Και κολοκύθια τούμπανα. Control the rhythm και κολοκύθια τούμπανα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 1-0 το έκανε η United με τον Λουκάκου. Δες λίγο, ρε φίλε, τι γίνεται στο στοίχημα που ο λαός περιμένει. Που έχει και Chelsea Southampton που μέχρι πριν λίγο ήταν στο 0-0 που στο βάλει Chelsea. Κάτσε, ρε Νίκο, κάτσε. Η United δηλαδή με Ole Gunnar έχει μόνο νίκες. Ναι, αν κερδίσει και σήμερα. Θα μου πεις καλά, δεν έπαιζε και μια μαδάρα. Στο 82, ναι. West Ham, Brighton 2-2. Wolves, Crystal Palace 0-0. Κάτι έχει Crystal Palace, γιατί είπαμε μεγάλη ευκαιρία Crystal Palace, μάλιστα.
Στο 67 Bournemouth Watford 3-3. Είναι πολύ γεμάτη μέρα και σήμερα. Chelsea Southampton 0-0-83, έσφιξε ο Σάρι. Huddersfield Burnley 1-2 και Newcastle United 0-1. Και αύριο μην ξεχνάτε έχει City Liverpool. Δηλαδή ρε φίλε, τώρα αυτοί παίξανε 26, παίξανε 29-30, παίζουν και τώρα. Και μάλιστα τι έπαιξε, η Liverpool έπαιξε με την Arsenal. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τελείωσε, άστο. Ναι. Δηλαδή τι διαχείριση να κάνει ο προπονητής σε αυτά τα παιχνίδια. Για πες λίγο. Τι διαχείριση να κάνει, για πες. Ο προπονητής. Γι' αυτό βλέπεις αυτές τις ομάδες να έχουν και βάθος στο ρόστερ τους. Έχουν πολλές επιλογές στην Αγγλία. Υπάρχει μεγαλύτερο βάθος από ό,τι στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Τι βάθος στο ρόστερ, άμα παίζω Σάββατο και εκεί πρόσεξε, και εκεί πρόσεξε, θα σου πω μια λέξη. Είναι αθλητές. Καλά, οκ. Κοντά σε το Λιόπουλο ο Άρης διαβάζουμε. Λοιπόν. Πώς φέρετε τη μεταγραφή, στον μπάσκετ παίρνουν παίκτη. Ο Έλληνας γκάρ δεν υπολογίζεται τον David Blatt. Είδηση αυτό πραγματικά. Λοιπόν, και η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος θα ενισχύσει τον άξιο θέση του Άσου εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Το προηγούμενο διάστημα οι Κίτρινοι είχαν κάνει κρούση για δανεισμό του Νεροδιεθνή, αλλά από τη στιγμή που θα μείνει ελεύθερο στο τέλος της χρονιάς, έκανε κίνηση για να τον αποκτήσουν. Μάλιστα, αποκλίνει βρεθεί αύριο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν πατάμε ελεύθερο. Νομίζω πως ναι. Ο 22χρονος γκάρτ βρισκόταν εκτός πλάνων του Blatt, ο Αθηναίος Άσος. Άσος, νομίζω είναι μικρός για να το αποκαλείται Άσο. Ξεκίνησε την καριέρα του με τον Πανιόνιο, συνεχίζοντα στον Ίκαρο Χαλκίδας, Κολοσσό Ρόδου, πρωτού κάνει τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι 2015. Και το Λαμπάο Τάρση έχει ενημερώσει την περίπτωση του Έλληνα Γκάρτ, όπως διαβάζω. Καλώς το είχαμε γράψει. Είναι. Μάλιστα. Αλλά άρχισε πως είναι οποιαδήποτε προσθήκη να κάνει καλή θα είναι, πιστεύω. Καλά, εγώ. Εγώ και εσύ να πάμε. Πιστεύω ότι θα είναι καλή προσθήκη. Δεν νομίζω ότι είναι. Είμαι ένα άλλο. Ο Άρης είναι σε μια φάση περίεργη. Θέλει λίγο πιο κολοπατσωμένη κατάσταση, αλλά είναι ποιοτικό παίκτη. Ποιοτικό. Δεν τον έχουμε δει με τον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή το παιδί είναι εκεί 2-3 χρόνια. Ελάχιστε συμμετοχέ. Αλλά οκ. Okay. Ξαναλέω έτσι όπω είναι ο Άρης. Το να φέρει ένα παίχτη τον Ολυμπιακό, ναι. Ακόμα και αν δεν έπαιζε καθόλου, μια χαρά είναι. Καλά είναι. Και σε μια θέση που ήθελες και παίχτη κιόλας, γιατί εντάξει. Δεν πήρες νόνταρα, φίλε, τι να σε κάνω. Τον Νταλό όσους μήνες και προσπαθούμε, άσο δεν θα τον κάνουμε. Καλά, γιατί που έχεις για άσους. Μπορείς να πεις ότι είναι τίποτα φοβεροί παίχτες ή ότι πηγαίνουν φοβερά. Ναι. Μ' αρέσει να διαβάζεις ενδιαφέροντα νέα, φίλε. Αυτά έχουν το ψωμί, ρευνικό. Γιατί να σου πω κάτι, ο κόσμος όλη τη μέρα ακούει αθλητικά. Αυτό έχει ψωμί. Το δεκαθεϊστέ καταγγέλουν επίθεση από χριστιανούς σε τελετή στην Ελευσίνα. Και ήταν και ντυμένοι. Α, τους τυπέσανε οι χριστιανοί. Τους δωδεκαθεϊστές. Λίγο λέει πριν την εκπνοή του 2018, βγάλαν και ανακοίνωση. Ναι, ρε. Διαβάσω. 926 σέρσε έχει, ρε φίλε, το κείμενο. Λίγο πριν. Λέει. Λέω, αυτά είναι το ψωμί, ρε φίλε. Ποια αθλητικά τώρα και ο παίχτης που έρχεται. Λίγο πριν την εκπνοή του έτου 2018 των χριστιανών, αναφέρει ανακοίνωση των δεκαθεϊστών. Αλγινή εντύπωση, να τα. Και αποτροπιασμό προκάλεσε σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο είδηση της επίθεσης χριστιανών Ορθόδοξων τραμπούκων στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνος εναντίον ομάδας πολιτών που απέδιδαν τιμές προς Θεούς των Ελλήνων. Ελευσίνια μυστήρια δηλαδή, θα λέγαμε, Νίκο Παδόπουλε. Έγινε δε αλγινότερη εντύπωση και μεγαλύτερος αποτροπιασμός όταν δηλώθηκε από τα θύματα της επίθεσης, σε παρένθεση που αυτοπροσδιορίζονται ως θρησκευτές της ελληνικής θρησκείας, ναι. Ότι είχαν ζητήσει και λάβει άδεια από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής για την πραγματοποίηση της τελετής τους. Οι χριστιανοί τραμπούκοι επιτέλησαν, διοπράγησαν, βεβήλωσαν τον πρόχειρο βωμό των θυμάτων τους και κατέστρεψαν αγκία και ιερατικά σκεύη. Ούτε η αντίδραση του αρμόδιου αρχαιοφύλακα, ούτε οι εκκλήσεις από άλλους παριστάμενους στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν τους μυσαλόδοξους δράστες από το έργο τους. Τι λέει, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, δεν διαβάζω. Είναι ποτάμι τώρα. Εντάξει, άστο, δεν είναι. Και λέει και λέω ποτάμι και λέει το κάτω. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το σκοτάδι τελείωσε και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν αυτό, τόσο οι μυσαλόδοξοι φανατικοί, όσο και οι φορείς και θεσμοί που τους παράγουν, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Εμείς συνεχίσουμε χωρίς κραυγές και εξαλωσύνες, αλλά με συνέπεια σύνεση. Δηλαδή τώρα δεν θέλει να σου πω λίγο κάτι. Υπευθυνότητα. Μαζεύτηκαν οι άλλοι. Και κυρίως περίμενε διαφωτιστικό έργο τον ιερό αγώνα για την επανελλήνιση ήγουν για την πλήρη παλινόρθωση των εθνικών μας ιερών και αξιών στον τόπο που τα ανέδειξε, στον τόπο που κατεξοχήν πρέπει εν πλήρη δόξη να υπάρχουν. Πρέπει να είναι σε Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα οι άλλοι μαζεύτηκαν και λένε ρε, σιγουρεύεστε. Πάμε να σε πλακώσουμε. Έλα και στην Ελευσίνα, ρε. Εσύ, άντε πάρε και τον άλλο τηλέφωνο να έρθει να μαζευτούμε καμιά δεκαριά να πάμε. Να πάμε πέντε μηχανάκια. Και φαντάζεσαι, σκάνε με τη χριστιανή με του σταυρού στο χέρι. Σταυροφορία θα τη χαρακτηρίζει. Σταυροφορία, μια μίνι σταυροφορία σε πενινταράκια παλιά εποχή. Ναι. Και πήγανε και τραμπούκησαν και βιοπράγησαν σε άνθρωπο. Μετά τηλέφωνα πήγαμε πέντε μηχανάκια, σα βρήκαμε εκεί, γιατί δεν είχε ξέρει πώ είναι αυτά. Λοιπόν,
Στοίχημαν.gr μαζί μας. Στην Ελευσίνα. Έχει τις καλύτερες κρυψώνες. Λοιπόν, στοίχημαν.gr καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις, με μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Με live στοίχημα με την επιλογή του cash out από το κινητό σας, από το tablet σας, από τον υπολογιστή, από όπου έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, έχετε και τη στοίχημαν.gr δίπλα σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο, βλέποντας τι γίνεται και στην Premier League, να δούμε και τι άλλο υπάρχει στο τέλος εκπομπής. 0-2 η Manchester United με τον Marcus Rashford να διπλασιάζει τα τέρματα των Μπέμπιδων, ή αλλιώς κόκκινο διαβόλο. Πανηγυρίζω ο Λεγκούνα Σόλσκερ, που έτσι όπως πάει από προσωρινός θα γίνει μόνιμος. Ο πρώην striker των Άγγλων. Λοιπόν, 0-2 United. Για να δούμε και στα υπόλοιπα της Premier, αν έχουμε καμιά εξέλιξη. Έχουμε γκολ στην Πορτογαλία. Η Μοριρένση στο Φαρίζι, τη Ρίου Άβη 1-1 στο 67. Πορτιμουνία στην Μπενφίκα 2-0 στο 65. Πω, από εκεί διά η Μπενφίκα. Λοιπόν, 0-0 τελικό Chelsea Southampton. Γκέλα. Νομίζω πρωτάθλημα γεια σας για την Chelsea οριστικά. Μετά και από αυτό. Τελικό Wolves Crystal Palace 0-2 West Ham. Έλα. Brighton, ναι. Πάμε, ναι. Όχι Barton. Πολύ μακριά ήταν. 2-2. Bournemouth Watford 3-3 στο 82. Στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων Huddersfield Burnley 1-2 με 10 παίξει και οι δύο ομάδες. Και στο 82 είπαμε Newcastle United 0-2 με το τέρμα του Marcus Rashford. Και αύριο θυμίζω έχουμε το Manchester City Liverpool. Το οποίο τι ώρα είναι. Θέλω να δω που έχει προμηνήσει εδώ πέρα. Θα το βλέπω. Εντάξει, ρε φίλε, με τις γιορτές, με τις παραμονές, με τις ανήμερες και με όλα αυτά. Σήμερα δεν έχω ιδέα τι μέρα είναι. Δηλαδή κάπου το μεσημέρι κατάλαβα. Εγώ σήμερα ήταν Δευτέρα. Κάπου το μεσημέρι κατάλαβα ότι είναι Τετάρτη. Ναι. Ωραία. Δηλαδή ποτέ ξανά τέτοιες μέρες. Δηλαδή Τρίτες, Τετάρτες, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές, όχι. Λοιπόν, Αγγλία αύριο έχει. Α, θα το έχουμε και πάνω μας. 10 η ώρα, City Liverpool. Γίναμε. Μάλιστα. Η United δηλαδή μόνο νίκες με ο Λεγκούναρ, έτσι. 3-3. Πάς για Τσουλού δηλαδή. Θα προλάβει. Του είπαν ότι άμα τη βγάλει ομάδα Τσουλού. Κάτσε, είναι. 2,5 χαρτιά. Liverpool City, Tottenham, Chelsea, σωστά. Οπότε. Κάτσε πρώτα αθμολογία. Αν πούμε ότι η Liverpool City και η Tottenham. Δύσκολα. Premier League. Λοιπόν. Αποτελέσματα, πρόγραμμα, βαθμολογία. Λοιπόν. Κάτσε. Η Liverpool είναι πρώτη με 54. Η City είναι τρίτη με 47. Νικήσει πάει στο Αύριο είπες είναι City, Liverpool. Ναι, στο Etihad. Είναι σε 7 βαθμούς διαφορά από τη City. Άμα νικήσει η City, πάει στο 4. Τότε να έχει 48. Τότε να έχει με ένα μάτι περισσότερο 48. Okay. Ναι. Η Chelsea είναι τέταρτη με 44. Πριν φυλάκια. Πέμπτη είναι η Arsenal με 41. Και τώρα η United πάει στους 38. Δηλαδή πάει στους. Πάει στους. Τη συμφέρει τώρα τη United που έχασε, που έβγαλε ο παλιό Chelsea. Γιατί πλησιάζει, ρε παιδί μου, στους 6 βαθμούς από την τετράδα. Ναι. Και η πέμπτη δίνει το Europa. Champions League μετά έχουμε πολύ αργά, κάπου Φεβρουάριο, έτσι δεν είναι. Φεβρουάριο. Ναι. Και εκεί έχει καλά ματσάκια, αλλά έχουμε ένα μήνα ακόμα. Όχι, εκεί είναι πολύ μακριά. Μέχρι τότε. Τότε θα πιάσουμε τα καρναβάλια, θα παίζουμε εδώ πέρα μακαρένες. Πρέπει να μου εξηγήσεις ειλικρινά για ποιο λόγο δεν έχει αυτό το Σαββατοκύριακο αγωνιστική. Εμένα ρωτάς, Νίκο. Πάρε τον κύριο, πώς το λένε, ο Μπαταγιάννης. Μπαταγιάννης. Πρόεδρος της. Πάρε μου τον Μπαταγιάννη ένα τηλέφωνο λίγο. Πρόεδρος του συνεταιρισμού, όπως τον αποκαλούν κάποιοι. Ναι. Συνεταιρισμός. Λοιπόν, για να σου εξηγήσει το λόγο. Ο Άρης φίλε γιατί ψήφισε να. Γιατί ήθελα να παίξει πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τη Λαμία. Καταρχάς δεν πρέπει να ρωτήσω γιατί ψήφισε, ρε φίλε. Είχες έτοιμη την απάντηση γιατί για κάτι άλλο. Γιατί πλάθεται σενάριο γι' αυτό. Okay. Okay. Γιατί έτσι όπως είναι η ομάδα και δεν πατάει καλά. Ναι. Ήθελα να ξεκινήσει με ένα εντός έδρας παιχνίδι το 19. Με έναν αντίπαλο εντάξει όπως είναι η Λαμία. Που ναι, μεν βελτιωμένο με το Χάβα, αλλά είναι η Λαμία. Ναι. Να πάρει μια νίκη λίγο να ανέβει. Και όχι να πάει κατευθείαν σε πηγάδι για να παίξει με την Ξάνθη. Okay. Κατάλαβες. Και έχει μια λογική, φαντάζομαι. Εφόσον είναι αυτή η ιδεολογία, φυσικά. Μα γι' αυτό το έκανε. Okay. Εντάξει. Δεκτών, δεν μπορώ να πω κάτι. Από τη στιγμή μου απάντησες κοφτά, ορθά κοφτά, το τι συμβαίνει, το τι σημαίνει, οκ, είμαστε κοντά. Γι' αυτό είπε να κάνουμε, να παίξουμε τη Λαμία, να κάνουμε μετά μια βόλη με την Ξάνθη, οκ. Okay. Ναι. Αλλά ήθελε τη Λαμία. Φοβάστε τη Ξάνθη, δηλαδή. Θα σου πω, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η ομάδα δεν ποτέ, είναι. Ποτέ δεν είναι εύκολο κανένα παιχνίδι. Για κανένα παιχνίδι. Και καλά να πατάς, στην Ξάνθη εύκολα δεν είναι. Ναι, αυτό εντάξει, είναι. Και ειδικά τώρα που η ομάδα δεν είναι σε καλή στην κατάσταση. Εντάξει, φίλε, λέμε στην Ξάνθη εύκολο δεν είναι και κάποιος που δεν ξέρει
θα λέει τι εδράρα μπορεί να έχει. Τα πηγάδια είναι πάντα άδεια. Τα πηγάδια. Θα θυμάσαι ποτέ τα πηγάδια και από τότε που έγινε το γήπεδο και ως καινούριο να είναι γεμάτο, ποτέ. Όχι, ποτέ. Αλλά πάντα εξάνθη. Έχει ριζώσει νομίζω μέσα στο νου μας, ρε παιδί μου, ότι και εξάνθη γενικότερα είναι ανταγωνιστική ομάδα. Με στην έδρα της. Και έχει μια σταθερή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια σε καλό επίπεδο, οκ. Okay. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άρης ότι παιδιά εμείς θέλαμε να πάμε έτσι, αλλά. Γιάννη Μιστακίδη θα έπαιρνες. Ναι. Θα μ' άρεσε. Θέλω να είναι εξτρέμα ακόμα. Πολύ πίσω το πήγε αυτό το παιδί ο τραυματισμός. Θέλω να είναι εξτρέμα ακόμα. Τον αφήνεις ελεύθερο. Δεν ξέρω. Άμα τον αφήσει ελεύθερο τον πάρω, δεν ακούς δεύτερο. Ναι, οκ. Καλός παίκτης πάντως. Καλός παίκτης, μ' άρεσε. Κάπου θα παίξει, δεν μπορεί. Ο νοσός και ως Μίστα. Παρότι τον πήγε ο τραυματικός τραυματισμός πίσω, στο γόνατο, εγώ νομίζω και φόρινο Μίστα. Okay. Αλλά μετά τον τραυματισμό δεν έχει βρει άκρη ακόμα. Γιατί διαβάζω για τον Άκη και για τον Σακελαρή. Σακελαρή που ήταν στο Μανίνο πέρσι, φέτος τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Ο Σακελαρή νομίζω πιο χρήσιμος. Από τον Λιόπουλο. Ναι. Λέω εγώ. Αλλά πάρει και τον Σακελαρίου. Θα πρέπει να φάει παίχτες, φίλε. Και τους δύο, λέει. Θα πρέπει να φάει παίχτες, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Σακελαρίου, άμα έτσι. Άμα έτσι σοντάρει μετά τον Παναθηναϊκό, μπορεί να έρθει με καμιά μύτη. Τι να σου πω, να κοιτάει τον ουρανό η μύτη. Ο Σακελαρίου ήταν φίλε που γινόταν όλη η φασαρία πέρα στον Πανίδωνα, δεν θυμάσαι. Που ο Πεθερός είχε την ομάδα. Αγώθηκε ο προπονητής. Άντε, ρε φίλε, άντε λίγο, ρε αγόρι μου, άντε. Δεν είναι πολύ μακριά, μην τα ξεχνάς. Τέλος πάντων. Το Λιόπουλος λοιπόν στον Άρη δεν ανακοινώθηκε, θα ανακοινωθεί όμως. Πιστεύω ότι αν τώρα είναι κοντά μέχρι αύριο, πρέπει να μείνει πρώτα ελεύθερος και ο Ολυμπιακό παίχτης. Εντάξει, γι' αυτό. Ο Άρης τώρα έχει ύφεστο, μετά έχει Ρέθινο και μετά έχει Λαύριο. 3-3. Πρέπει οπωσδήποτε. 3-3. Θα σα πω τώρα κάτι ρεαλιστικά. Δεν νομίζω ότι ο τέλος θα κινδυνεύσει. Δηλαδή πρέπει να κάνει αυτοκτονικά. Δεν κερδίζει, ρε φίλε όμως. Αυτοκτονικά πράγματα. Δεν είναι αυτοκτονικά πράγματα. Εδώ μέσα στην Κίμη που ήταν όπως ήταν το παιχνίδι, το έχασε 18 πόντους. Που μπορεί στο τέλος να χρειάζεται και διαφορές. Και δεν είναι. Μετά πάλι ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία αγώνων δύσκολο, Νίκο Παπαδόπουλο. Πολύ. Ναι. Πάει πάλι Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, έξω, Προμηθές, ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ τότε, δεν ξέρουμε. Έχει πολλά παιχνίδια δύσκολα μετά. Γι' αυτό είναι αυτό που σου έλεγα πριν κάτι εβδομάδες που συζητούσαμε και σου έλεγα τώρα έχει κάτι μας που πρέπει να τα πάρει. Εννοούσε και τον χολαργό, την Κίνη τα χάσε. Τα δύο. Okay. Φυλάκια. Ωραία. Τώρα έχει άλλα τρία πρέπει να πάρει. Τα πέντε γίναν τρία. Αν έπαιρνε, ας πούμε, 5-5. Τότε ναι, ρε φίλε, το έχει καθαρίσει το μαγαζί. Εντάξει. Ο Λουκάκου μπήκε στο 63 και έβαλε γκολ στο 64. Πρέπει να είναι και η πρώτη και μοναδική φορά που ακούμπησε την μπάλα και στο παιχνίδι. Μάλλον δεν βλέπω να έχει κάνει κάτι άλλο. Το Λουκάκου. Ναι. Ο Λουκάκου, ο οποίος είναι σαν να έφεγε εμένα και τον Νίκο μαζί τώρα. Πήρε πολλά μυϊκά κιλά, μαθαίνω. Ναι, ναι, μυϊκά. Δούλεψε πολύ. Μυϊκά. Δούλεψε πολύ πάγκο. Ναι. Αυτό το καιρό και θα βρει και φαρακικούς πολύ πήρε. Κάνα μαγαζί με ντονέρ στο Μάντσεστερ εκεί πέρα και θα πηγαίνει να βαράει. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτός φίλε. Ποτέ. Ωραίος παίκτης. Α, φεύγουν. Τι ωραίος παίκτης τώρα, εντάξει. Φεύγουν οι φίλοι του Νιουκάσσελ από το γήπεδο, αποχωρούν, βλέπω. Είναι στην κατηγορία Μπενζεμά για μένα, ο Λουκάκου. Μπενζεμά, φίλε, έχει βάλει ένα καρό γκολ με την Ρεάλ, εντάξει. Συμφωνώ. Δεν είναι επιθετικός για τη Ρεάλ. Ναι, αλλά έχει βγάλει τα λεφτά του, τα έχει βγάλει. Αλλά για τη Ρεάλ, εντάξει, είναι η Ρεάλ των Σταρ, ας πούμε, κτλ. Όπως ο Λουκάκου δεν είναι επιθετικός για την United. Σίγουρα. Όπα. Κοίτα μας το Λουκάκου. Ο Αλέξης μου άρεσε πάντα πολύ, να ξέρεις. Ο Χιλιανός. Δεν μ' αρέσει. Αφού ο αλήτης. Δεν, στην United δεν έχει τραβήξει καθόλου. Ναι. Εγώ τα έχω πει φίλε και την United. Πρέπει πρώτα φτιάξει την άμυνά της. Δεν γίνεται να μου είσαι με το Βαλένσια δεξιμπακ. Νίκο, φίλε μου, ένας άνθρωπος ο οποίος κατέκτησε το Euro. Πριν κάποια χρόνια. Το προηγούμενο Euro, μάλλον. Ωραία. Έλεγε ότι πρέπει να έχεις έναν πολύ καλό στόπερ, ένα πολύ καλό μέσο, ένα πολύ καλό επιθετικό στον άξονα, ναι. Και με αυτή τη λογική συμφωνώ. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Η United, πήρε Euro, δεν η United έχει ένα καλό μέσο. Από εκεί πέρα δεν έχει ούτε ένα καλό στόπερ, ούτε ένα καλό επιθετικό. Έτσι, συμφωνώ. Εντάξει, okay. Συμφωνώ. Πρέπει να έχεις έχει ένα πάρα πολύ καλό μέσο, εγώ λέω το καλύτερο στον κόσμο. Πρέπει να πάρει και ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό και σίγουρα ένα πολύ καλό στόπερ. Ποιος είναι ο στόπερ στη United, αλήθεια. Ο Μπαγί είναι ο ένας. Δεν είναι κακός αυτός, αλλά αυτός είναι ωραίος, ναι, παίζει, δεν παίζει. Έχει τον Jones που δεν στρίβει, τον Smalling που δεν στρίβει. Ναι. Μπορεί να πάρει τον Rio Ferdinand. Πάλι. Τι πάθε, έχει 5 χρόνια γίνει. Ο Μπενίτεθ, ρε φίλε. Είναι ίδιος με τον κολλητό, με ένα κολλητό του αδελφού μου, τον Δημήτρη. Είναι ο Παναγιώτης Χορόζογλου, Μπενίτεθ, αυτό το βλέπω. Στο πιο χοντρό. Στο πιο χοντρό όμως, ναι. Ο Χορόζογλου είναι λεπτός, κομψός. Τον είδα εδώ πέρα λίγο και με το. Εξαιρετικό. Μου κάνει λίγο. Ο Μπενίτεθ, ρε φίλε. Πω, τι λεφτά έχει βγάλει ο Μπενίτεθ στο ποδόσφαιρο. Τζόντζου Σέλβι. Αυτό είναι. Ναι.
Τι λεφτά έχει βγάλει το ποδόσφαιρο ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν θα έχει βγάλει. Με αφορμή, ωραίο. Ναι, ρε φίλε. Τελειώσαμε. Ναι, ρε φίλε. Premier League είσαι. Ή όλα ή τίποτα. Ναι. Πάνε με την τάπα εκεί πίσω από το γόνατο. Τι να κάνουμε. Έτσι. Ωα, τον έκανε όμως και αυτός πριν. Ναι, έτσι πάει αυτό. Μία σου και μία μου. Ο Σέλβι με αυτό το μαλλί θυμίζει τον. Ποιο μαλλί. Ναι. Θυμίζει εκείνον τον τέτοιο να ρε. Όχι, τον Greatest Hooligans ήταν. Στο Greatest Hooligans ήταν με τη Millwall ή άλλο. Με τη Millwall, Greatest Hooligans. Εκείνο από. Έξι λεπτά καθυστερήσει. Θα βάλει καλή United. Παίξτε επόμενο γκολ. Over. Παίξτε το δίνει, το δίνει τώρα. Το δίνει. Επόμενο γκολ United. Τελειώσαμε έξι λεπτά. Ζεστάθηκα εδώ μέσα. Δεν έχω ανοιχτό. Ούτε εξαιρισμό έχουμε ανοιχτό. Ζεστάθηκα. Μα πεθάνετε. Το σπίτι μου, περίμενε. Για δώσε λίγο τελικά, ρε φίλε. Κάτσε, μα. Bournemouth, Watford 3-3. Είμαστε στο πρώτο των καθυστερήσεων. Είπαμε Newcastle United, Manchester United. 0-2. Τελικά West Ham Brighton 2-2. Wolves Crystal Palace 0-2. Chelsea Southampton 0-0. Huddersfield Burnley 1-2. Λοιπόν. Arab Contractors Ισμαήλη 1-2 στην Αίγυπτο στην Premier League. Στην Αυστραλία, Newcastle Jets, Brisbane Roar 2-2. Λοιπόν, Ταϊλάνδιο Man 0-2 στα φιλικά. Στην Κύπρο, είχαμε Κύπρο ρε φίλε. Τελικό, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 1-1 στις 6. Για την πρώτη κατηγορία, στο Κύπελο, αναβλήθηκε τον Όρος Παραλίμνη. Λοιπόν, το γύρισε από ΕΛ, κέρδισε 2-1 τη Δόξα κάτω κοπιάς. Λοιπόν, ομάδα της Λευκοσίας είναι και αυτή. Για να μην μπερδεύεστε, από όλο Λεμεσού Ομόνοια 1-0. Ερμή Θαραρίπου, Ασίλ Λύσης 3-0, δεν την ξέρω καν αυτή την ομάδα. Στο Μαρόκο, Βιντάντ Μπερικανέ 0-0. Μουλούντι Αουιντά, Ράγια Καζαμπλάκα 1-1, τώρα ξύπνησε ο Μοσχοβίτης. Μέγκρεπ Τετουάν, Χαστάνια, Λακτήρ. Ναι, γιατί έβλεπα, αν μπορείς να πάρεις και άλλο παίκτη. 1-2. Μπορώ, δεν μπορώ, ε. Νομίζω πως όχι. Έτσι μου είπε και ο Σταμάτης Μορελής που είχαμε μια συνομιλία τώρα στα social media. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, είχε Πακιστάν Premier League, φίλε. Τι να μην έχει Πακιστάν Premier League, δεν κατάλαβα. Πακιστάν Άρμι, Μπαλάκ Νούσκι, 1-0. Πακιστάν Άρμι πρέπει να είναι αυτή τώρα εκεί πέρα, η ομάδα που λύνει και δένει. Λογικά, η Πακιστάν Άρμι. Στην Πορτογαλία, Πορτιμονέζη, Μπενφίκα 2-0 με 10 η Μπενφίκα. Στο 77, το Μάσο 79, Άριο Άβε, Μοριρέντς 1-2. Ποιος είναι, ρε. Μάσο, δεν το κάνουμε κομπή. Α, όχι, εσύ δεν ενοχλείς ποτέ. Οπα. Εσύ δεν ενοχλείς ποτέ. Τώρα, πουλάκι μου, τώρα. Λοιπόν, Πορτογαλία. Όχι, είπαμε Πορτογαλία. Και αυτά που είχαμε, τώρα εντάξει, Λίγκα Ντεόρνα. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Έλα, πάμε United, βγαίνει κόντρα, φίλε, 0-3, τάπα πάνω. Ναι, στο James Bay, τάπαμε. Βγήκε, βγάλ το, βγάλ το! Τάπε, ρε, παιδιά. Α, Chris Lee. Το χάσε, ρε, σε κενή αιστεία. Λαμένε. Και τόσα, καλύτερο μέσο του κόσμου σε είπαμε, το ένα, τα δες το ελάφι, πώς έτρεξε. Ρε, πολύ λίγε. Δες από πού ξεκίνησε το τρέξιμό του, δες. Ρε, πολύ λίγε. Δες το ελάφι εδώ πέρα, δες το. Καλπάζει το άτι εδώ πέρα, περνάει το τερματοφύλακα. Ρε, βλάκα, βάλτε. Βάλε ένα, μπρε. Βάλε ένα. Και δώσαμε επόμενο goal United. Βάλε ένα, μπρε. Ποιος το λέγε αυτό. Ο τέτοιος, ο Ντούντα. Όχι. Ποιος. Ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς. Είχε πάρει τον Παλογιάννη, αν θυμάσαι τότε ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Πήγαινε στην προπόνηση ο Παλογιάννης, σούταρε, σούταρε, δεν έβαζε. Λέγανε όλοι μπράβο και ξανά. Σηκωνώ τον Παλογιάννη για τρεις έξω. Έλα Γιώργο, δεν πειράζει το επόμενο. Πάμε, μπράβο τώρα, τα λέω κι αυτά. Σου το στάσεις κάποια φάση, του λέει ο Μπράδο, βάλε ένα μπρε. Απίδησε. Ναι, ναι. Ο Ζώτς. Γιατί έτσι γίνεται στις ομάδες, ξέρεις όταν τα χάνει, λέει πάμε Γιώργο θα μπει το επόμενο και τέτοια, πάμε Νίκο μπορείς και τέτοια. Αγανάξει και ο Ζώτς, γιατί σου λέει τα βγάλαμε τα συστήματα και το βάζεις. Τέλος πάντων, ωραία. Δεν μπήκε Νίκο Παδόπουλο, πάει το over φίλε. Αφού δεν το πάλι εδώ. Με το ψωμί μας θα έπαιζε σαν το παίζαμε. Να σου πω Νίκο, πώς πέρασε γιώτες φίλε μου, έφαγες. Ήσουν σε νορμάλ επίπεδα. Κοίτα, το φαΐ μεσημέρι, μεσημεριανό ας πούμε, άντε και βραδινό, ήταν σε νορμάλ πλαίσια. Ναι. Αυτό που με χάλασε εμένα πολύ ήταν το γύρω-γύρω. Δηλαδή το. Οπα. Το γλυκό, το μελομακάρονο. Το γλυκό, το μελομακάρονο, ναι, το ξηροκάρπι το οποίο παίζει πολύ αυτές τις γιορτές. Ναι, τις κουμπαβίνες.
Ποιες? Χουμπαβίνες. 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 Ναι, ναι, ναι. Χουμπαβίνες. Έτσι λέγονται. Το ξηροκάρπι το οποίο παίζει πολύ, ρε παιδί μου, γενικότερα και το τιμήσαμε. Ανεβοκατέβαινα λίγο χθες, να φάνα μια μπουκιά βασιλόπιτα τώρα, μια μπουκιά μετά. Φάγαμε ένα κομμάτι ολόκληρο. Μου αρέσει πολύ μεγάλα. Ναι, ναι. Ναι. Και εγώ σήμερα γάλα δεν πίνω τον χρόνο. Έλα, ρε United. Έλα, βγάλ το. Έλα. Βγάλ το όμορφο. Όχι, όχι εκεί. Πού να το λήξει. Να το λήξει. Πού να πάει, βρε ο Σοφοκλή Χωτσάκη. Βλάκα, βλάκα, βλάκα. Το βάλε. Βάλ το και ξεφτύλισε μα. Κάνε πάσα. Σαν το Σόφο είναι, ρε φίλε, όντως. Πραγματικά. Σαν το Σόφο είναι, ρε. Κάνε πάσα, ρε, κάνε πάσα. Μην την κάνεις μόνος σου, γιατί είσαι βλάκας. Και με χαλάσαν πολύ τα γύρω-γύρω. Σήμερα, ας πούμε, αυτό με τη βασιλόπιτα που δεν πίνω γάλα το χρόνο, πήρα μια ωραία. Και εγώ δεν είμαι πολύ φαν του γάλα, κούπα, εκτός, παιδί μου, αλλά... Έβαλα γάλα, έβαλα σκόνη κακάο, έτσι, και έπαιξα μπάλα και την βούτυξα και την έφαγα, ήταν εξαιρετική. Ναι, ναι. Τη βασιλόπιτα, έτσι. Για να μην πονέσουν τίποτα αναφλουριά και τέτοια. Δεν μου είχε τίποτα. Δεν μου είχε τίποτα. Ναι. Τελευταία φορά μου έπεσε τίμια όμως και παντελονάτα. Και είμαι σίγουρος ότι γίνεται τίμια γιατί κάθε χρόνο την κόβω εγώ εδώ και χρόνια. Ναι. Εντάξει, δηλαδή μόνο metal detector δεν έχω βάλει για να δω που είναι. Ναι. Μου έπεσε νομίζω το Δεκέμβριο 2013. Mm-hmm. Δηλαδή 5 χρόνια έχει να μου πέσει φλουρί. Αλλά γενικότερα φίλε εντάξει, όπως θα μπορούσε να πει και ένας ποιητής έτσι. Τα φλουριά είναι άλλα στη ζωή και μας πέφτουν μέσα στον χρόνο. Ναι, είσαι το φλουρί μου. Είσαι... τέτοιο πράγμα. Δεν είμαι αυτό. Okay. Τέλος, Newcastle, Manchester United 0-2 με τα Golden... Νίκο, έκανες New Year's Resolutions. Δηλαδή. Έβαλες, παιδί μου, στόχους, όχι στόχους. Ναι, ας πούμε στόχους για την νέα χρονιά, το κάνεις αυτό. Όχι. Έβαλες τα καλύτερα σου story από το 2018. Μα αυτό πραγματικά εσείς που το κάνατε, θέλω να σας πω κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει. Κουράσει, δηλαδή, και εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν, δηλαδή παίρναν τις φωτογραφίες μία-μία και τις βάζανε όπως εμφανίζεται με το κινητό Αύγουστο του 2018. Μάιο του 2018. Επίσης, τι φακέλο με αυτό. Εγώ δεν έχω highlights στο Instagram μου, γιατί πρέπει να έχει κρατημένες όλα τα story που έχω βάλει. Εγώ βάζω highlights. Κάποια stories τα βάζω highlights. Και εγώ, okay, πάω, πάω. Αλλά να σου πω τώρα κάτι. Δεν τα βλέπαμε, δηλαδή πιστεύετε όλο το χρόνο. Έπρεπε να τα ξαναβάλετε. Ναι, ναι. Και να, 2018. Και να τα περνάμε. Δηλαδή, έναν, δυο του έκανα απόκρυψη του γιατί βάζανε. Ναι. Είναι λίγο κουραστικό να ξέρετε. Εγώ φιλοστόχος που έχω βάλει για το 2019 είναι να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Εντάξει, αυτό, okay, ναι. Πάντα μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Να είμαι υγιής. Και αν αυτό δεν είναι στόχος, ρε φίλε. Όχι, είναι στόχος. Και αν... Τι είναι αυτό, ρε. Το πιάσα τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα. Ορίστε. Δεν θέλω να μην γυείς. Να μην γυείς αυτό. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Καλό. Καλό. Και σε κρατάει. Ω, πολύ καλό. Ούλε γκούνα πανηγυρίζει. Φίλε, γιατί σε έχει ίσιο, βλέπεις. Ναι. Ίσια. Καλό. Ίσια πλάτη. Έξω στήθος μέσα κοιλιά, έτσι. Θα θυμάσαι αυτά. Στους τρεις μήνες πέκαιρες στρατό εκεί πέρα, θα θυμάσαι, έτσι. Πώς θα κάνουμε. Εκεί στη Μαγδελική μεγαλώνει στον Α. Στη Μαγδελική μεγαλώνει που κάνετε αγγλικό στρατό που έχετε εκεί πέρα. Βεβαίως. Ένα, δύο, ένα. Λοιπόν, τελικά έδωσες, κλείσαμε. Έδωσα, κλείσαμε. Κλείνουμε δηλαδή για σήμερα, λες. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε τη στοίχημα που ήταν μαζί μας. Γιάννη Ζάτσης, επιβεβαιώνεις, δεν επιβεβαιώνεις ότι κλείνουμε. Όχι. Να μπράβο. Οπα. Να μπράβο. Τώρα το πέρα. Γιατί και εγώ δεν είδα κινητικότητα, γι' αυτό. Τι έγινε τώρα. Πήρε τηλέφωνο. Θα αργήσω. Δεν υπάρχει τίποτα για το θάρκιζο. Έλα, παιδιά, εντάξει, οκ. Να ξέρει γιατί δεν κουνιέται φίλο έξω, έτσι, ξεκάθαρα. Για όλα υπάρχει τίποτα για να περπατήσαμε, είδαμε. Ναι. Δεν είναι θέμα. Παντού κυκλοφορεί και στα αθηναϊκά site. Το Λιόπουλος κλείνει στον Άρη με ελεύθερη μεταγραφή. Ναι. Μάλιστα. Ο Γιάννης ίσως είναι βιονικός. Απάντησε να το κούμπω. Ο The Rock. Ο The Rock, ναι. Στο το παιδί, ρε, ο The Rock είναι εκείνος ο. Ο Dwayne Johnson, ναι. Ναι, που παλιά ήταν στο WWE. Ναι. WrestleMania. Yeah. Yeah. Βέβαια, ακολούθησε μετά από αυτόν όνομα το οποίο έγινε μεγαλύτερη φίρμα από αυτόν στο WWE. Γενικότερα είναι η φίρμα Dwayne, οκ. Okay. Ο John Cena. Ο John τι? Ο John Cena. Δεν ξέρει τον John Cena. Όχι, ξέρω, ένα άλλο Cena. Έχει γίνει και. Ποιον. Ο οποίος και αυτός βέβαια ακολουθεί καριέρα ηθοποιού τελευταία δύο χρόνια. Mm-hmm. Είναι γενικότερα όσοι βγαίνουν το WrestleMania, κάποιοι ρε παιδί μου θα πάνε και στο σανίδι του Hollywood. Αυτοί συνεχίζουν να έχουν αυτά τα. Ναι, αυτά τα στημένα. Τα στημένα εκεί πέρα που κάνουν τα καραγκιουζλίκια με φωτιές και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Ορίστε, ρε φίλε, άνθρωπος ήρθε. Επαγγελματίας, μιλάει και στο τηλέφωνο, ρεπορτάζ. Βέβαια. Κάνετε έρανο για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γεια σας. Δεν κάνετε και για τον Μπαντουάρη. Δεν φτάνουν, φίλε, δεν φτάνουν.
Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, σακούλι δεν γεμίζει. Ο κύριος Αγόρας που μόλις εισήλθε στο Ραδιομέγαρο θα σας συντροφεύσει. Δεν ξέρω πολύ καλό τι μέση αυτό, φιλέ. Πάρα πολύ καλό. Το χρησιμοποιώ. Ποιο? Αυτό εδώ πέρα που έχω βάλει πίσω τώρα για τη μέση εδώ. Σέψησε. Πολύ ωραίο. Σέψησε. Σε κρατάει ίσιο. Ναι. Ωραία, για εμάς που έχουμε θέματα με τη μέση μας είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, την Μπενφίκα έβαλες. Δεν είναι, ρε φιλέ. Μπενφίκα. Το 84 είναι καλά, για να μην έχει τίποτα. Τι να. Δηλαδή, Power Off παίζει εδώ 4 ώρες. Ορίστε. Λοιπόν, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο με την τελευταία κουμπί της εβδομάδας. Η πρώτη ήταν σήμερα, η τελευταία είναι αύριο. Ακολουθεί ο κύριος Αγόρας με τη ζούγκλα. Να είστε καλά, να υποδεχτείτε. Εσύ τη Λίβερπουλ πες αύριο, ε. Ναι, θα έχουμε αύριο τη Λίβερπουλ. Θα συζητήσουμε και για τη Σοφία που έρχεται από αργά το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες η κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα μας. Έτσι. Τα λέμε και πάλι αύριο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.